Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Κανονικά με Καζατζίδη έπρεπε να ξεκινήσουμε, αλλά τους το συγχωράω. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Σταματήστε αυτή τη μύρλα, δεν σας αντέχει το στομάχι μου, δεν σας αντέχει. Και να μάθετε να ακούτε Ραπτόπουλο τι λέει πριν τα μάτς. Και όχι μετά τα μάτς, εκ του ασφαλούς, να κάνετε μετά τον Χριστό, να κάνετε τον προφήτη. Όταν λοιπόν εγώ βγαίνω και σου λέω την Κυριακή, σου λέω, που λέει και ο κόσμος, σου λέω, τι σου λέω ρε, μάθε να ακούς μπάλα. Το σου λέω λοιπόν εγώ την Κυριακή, μη χαίρεσαι ρε βλάχο Πάοξη, που κέρδισες 3-0 τον Παναθηναϊκό. Μη χαίρεσαι γιατί είναι ουτοπική η χαρά σου. Γιατί ο άλλος είναι Αθηναίος, ο άλλος να πούμε στο Λεκανοπέδιο και εσύ είσαι χωριάτης. Ταγάρης. Γιατί είσαι ταγάρη. Γιατί ο άλλος ξεκουράζει. Τον Μπέρκ δεν ψηλιάστηκες γιατί τον βάζει τιμωρημένο στην Τούμπα. Δεν τον ψηλιάζει. Τον άλλο τον Αράμπακλα τον Εμποκού τον αφήνει να πούμε στον πάγκο. Τον Κλωναρίδη του λέει παίξε εκεί στα δεκάρι. Μην κάνεις ταχύτητες μεγάλες ούτε να έρθεις στα χαφ να μαρκάρεις. Είδες τον Κλωναρίδη στην Τούμπα να έρχεται πίσω να μαρκάρεις στα χαφ. Όχι. Βάζει το Χουχούμι, αφήνει τον άλλο το Κοτσιδάκια, τον Γουλτ. Έξω αριστερό μπακ. Ξεκουράζει εκείνο το ξυλοκόπο, το κουτρουμπί. Ξεκουράζει τον Βλαχοδήμο, ξεκουράζει τον Κούλιμπαλί. Τους δυο μπακ του που θέλει στη λεωφόρο να παίρνουν πλάτος 40, 50, 60 μέτρα για να χώνονται οι εμποκούδες κοντά στον Μπέρ και τα λοιπά. Ξεκουράζει και τον Κουρμπέλι. Το Ζέκα τι να τον ξεκουράσει. Ο Ζέκα είναι σαν τα παιδιά της Αφρικής. Ο Ζέκα, ο Κάτσε, ο Ζαγοράκης παλιότερα. Να θυμηθώ άλλους, δεν θυμάμαι. Είναι αυτοί από τα πνευμόνια δεν πεθάνει κανένας από αυτούς. Αυτοί θα πεθάνουν γιατί για να βρεις κόκαλα στην κάσα θα βρεις άλλα δυο πνευμόνια να πούμε. Δηλαδή άμα συγχωρεθεί ο Ζαγοράκης μετά από 100 χρόνια να ζήσει, ο Κάτσε μετά 200 χρόνια να ζήσει και ο Ζέκα, μόλις πάνε οι συγγενείς εκεί που βγάζουν τα κόκαλα να πούμε, θα πούν τα κόκαλα τα μαζέψατε, είναι, αλλά έχει και 4 πνευμόνια εδώ. Είναι τα αναπληρωματικά. Τα αναπληρωματικά πνευμόνια είναι αυτά. Κατάλαβες γιατρέ Μπανιώτη. Καλημέρα γιατρέ. Καλημέρα. Θες πολύ βελονισμό να μας κάνεις γιατί είμαστε σε στρεσογόνο κατάσταση. Λοιπόν, έτσι το βλέπεις το έργο. Δεν βάζεις το τσίμηρο να τρέχεις σαν το βλάκα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για να χάσεις τα τρεξίματα στα χαφ στη λεωφόρο. Κατάλαβες κουρουμπαγλά παοξί. Αμάθεις να βλέπεις μπάλα. Και όταν παίει ο Μάτος το 75ο λεπτό κάνει κούρσες σαν τον Μπολτ να πούμε στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό να μην χειροκροτάς, να είσαι ψηλιασμένος. Γιατί αν δεν είσαι ψηλιασμένος θα βγεις αλλιώς ψηλιασμένος με ωμέγα. Άντε μπράβο. Να μην το πω γιατί είναι μέρες του Ιησού Ναζωραίου τα πάθη που γιορτάζεται τη γιορτή το Πάσχα κτλ. Λοιπόν 9.55 καιρό μήνυμα 54.340. Αφήνεις και τον Κάτσε στη Θεσσαλονίκη, αφήνεις και τον Τζίμι Ροτέξο και πας να παίξεις τον Παναθηναϊκό με το σάκο ψηλό, με το σάκο ψηλό και αργό, τον Κάνιας και μου παρατάσεις μια τετράδα μπροστά και παίζεις με 10 παίκτες. Γιατί παίζεις με 10 παίκτες? Γιατί είτε παίξω εγώ σεντερφόρ, είτε παίξω ο Χιλιτίδης, είτε παίξω ο γιατρός ο Μπανιώτης, είτε παίξω το παλικάρι που ήρθε να μας δει από την Αθήνα. Το όνομά σου? Κώστας. Ο Κώστας. Μένεις? Χαλά. Φέρε αυτό το μικρόφωνο εκεί. Να δεις τι μικρόφωνο είναι. Άστο εκεί πέρα. Λοιπόν. Ωραίος. Βάλ το λίγο πιο μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Θα μου τα πεις και εσύ. Που είχα μείνει γιατρέ, γιατί είχα κάνει με το μικρόφωνο. Τι είχα πει? Είχες πει. Εξηγούσες τα του Παναθηναϊκού. Ναι. Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις είτε παίξω εγώ ο center four, είτε παίξω ο κόκκινος με την πλατυπόδια, είτε παίξω ο Χιλιτίδης, είτε παίξω εγώ με τη φαλάκρα αργός, είτε παίξει εσύ, είτε παίξει ο Κουλούρης, είτε παίξει ο Κλάους, 10 εναντίον 11 θα παίξουμε. 10 εναντίον 11 θα παίξουμε. Γι' αυτό λοιπόν έλεγα ότι σε ένα τέτοιο match παίζει με ψεύτο center four, παίζει ας πούμε με τον Ενρίκε center four. Γιατί με τον Ενρίκε center four? Γιατί εμείς τα λέμε πιο μπροστά. Το είπα εγώ την Πέμπτη, την Τετάρτη το πρωί. Το είπα στην εκπομπή του Καρατζαβέρο, ποιος βλέπει RTV. Το είπα στο RTFM.
το παστοραπτό.gr, στο Μετρόπολης πολλές φορές. Δεν πας να παίξεις, να πας box to box με τον Παναθηναϊκό. Δεν πας. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από σένα. Όπως και να το κάνουμε. Αν πας να παίξεις box to box. Να πας να παίξεις, δηλαδή θα έρθεις και να πας να παίξεις τον Αγροτικό Αστέρα. Ο Άρντα, Τζάλμα Κάμπο, Ενρίκε και Κουλούρης. Κανένας δεν μαρκάρει από αυτούς. Ο Ενρίκε είναι μπελάς στα μαρκαρίσματα. Χάνει και τον γκολ εκεί πέρα που τον θέλω να μου ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δεν μου το κάνει. Μια ευκαιρία μου δόθηκε να τη βάλω, τη χάνω. Και έχω τον Παναθηναϊκό μέτριο σήμερα. Μέτριο. Με Τζίμι Ροτ, Κάτσε, Σάκοφ και Μπίζεσβαρ. Όπως ήθελα να το φτιάξει Ενρίκε και Ουάρντα. Θα τον είχες κάνει τον Παναθηναϊκό τον πισινό του σαν το πηγάδι του Μελιγαλά, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΣΥ. Αλλά επειδή είσαι μπούφος και χωριάτης σαν το Βουτσά κατεβαίνει στην Αθήνα και φωνάζει ταχύ ταχύ, όπως φώναζε ο Βουτσά στην ταινία εκεί πέρα το θύμα, είσαι μεγάλο θύμα και χωριάτης. Και μυρίζεις επαρχιωτήλα, βλαχιά. Δεν πας να παίξεις τον Παναθηναϊκό έτσι. Τον σέβεσαι τον Παναθηναϊκό. Να βγει τώρα ο κολλητός του γούμενου Κυριάκος Κυριάκος, στο ΠΑΟΚ που είναι το γραφείο τύπου, και να πει αν σεβάστηκε ο ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο σήμερα. Δεν το σεβάστηκε. Και θα σας πω εγώ και για ποιο λόγο ακόμα δεν το σεβάστηκε. Γιατί πάει και μου κάνει ένα ημίχρονο pressing ψηλά, με αυτούς εδώ πέρα, δεν κάνει τον γκολ, το τρώει από πάνω τον γκολ, 1-0, και έχω ένα δεύτερο ημίχρονο, ένα ΠΑΟΚ, πώς βλέπεις αυτούς που έχουν ανεμία ρε παιδί μου και δυσκολεύονται οι άνθρωποι, εγώ που είχα την αρρώστια που περάσαμε και τα λοιπά, σαν τον άρρωστο. Σαν τον άρρωστο ήταν ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Το 2-0 είναι πολύ τιμητικό αποτέλεσμα και ανατρέψιμο για τη ρεβάνς, γιατί εκεί δεν ξέρω τι Παναθηναϊκό θα δω, ούτε ξέρω τι ΠΑΟΚ θα δω. Που ξέρω εγώ αν δεν τα φτιάξει ο Ίβιτς τα πράγματα και το πάρει το μάτς 4-1-3-0. Ξέρω εγώ αν το πάει στην παράταση. Εγώ λέω για σήμερα λοιπόν. Σήμερα λοιπόν έβαλε στο βιογραφικό του ο Ίβιτς ένα μελανό σημείο. Έτσι όπως διαχειρίστηκε το παιχνίδι, έτσι όπως διαχειρίστηκε το προηγούμενο παιχνίδι το 3-0. Και φυσικά για μένα ο τελικός είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι όπως έγινε το θέμα, δεν νομίζω ότι με αυτή τη φόρμα του Παναθηναϊκού δεν θα κάνει ένα γκολ στην Τούμπα σε ρίσκο του ΠΑΟΚ. Και πρέπει εγώ να βάλω 4 τώρα, να φουλάρω, να κάνω, να ουρλιάζω, να κάνω την Τούμπα Βιετνάμ, μπας και γίνει το θαύμα. Πάλι μπορεί να γίνει το θαύμα. Εγώ στα 17 μου είχα πάει σε ένα τέτοιο μάτς. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-0, στη ρεβάνς του 2-0 στο ΆΚΑ. Το γύρισε ο ΠΑΟΚ το μάτς εκεί. Με Κωστίκους να ανάποδα ψαλίδια, με Δημόπουλους παιχταράδες, με Σκαρτάδους παιχταράδες, με Αλαβάντες. Με ό,τι θες. Με ό,τι θέλεις. Απλά δεν είχε τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό πήρε το Στεριούδα. Πήρε το Λάκη το Στεριούδα και έδεσε και το νούμερο 1. Και αν δεν ήταν και ο Στεριούδα στο τελικό στο Ιστιλάρισα, 12 θα έτρωγες. Τι ρου είπε, θα ήταν μικρή. Αν δεν ήταν ο Στεριούδα στο τελικό Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1. Αυτά έχω εγώ να πω. Σε κάποιους εξυπνάκηδες που πουλάνε παοξιδηλίκη για να πουλήσουν μούρι και παοξιδηλίκη. Εγώ λοιπόν δεν γουστάρω να πουλάω ούτε παοξιδηλίκη, ούτε Ολυμπιακή λύκη, ούτε Παναθηναϊκή λύκη, ούτε και Αριανή λύκη. Αυτά τα λύκια θα τα παίρνετε από τους άλλους. Όχι από την πάρτη μου. Όχι από την πάρτη μου. Και εγώ έχω την φιλοσοφία και την κουλτούρα να πηγαίνω και να κάνω κριτική τους αγώνες πριν τους αγώνες. Αν ήμουν εγώ, τι θα έκανα. Και εγώ σας είπα τι θα έκανα. Όταν λέω εγώ παίζω, αν δω τη σύνθεση θα δώσω αποτέλεσμα, τη σύνθεση θα δω για να δώσω το αποτέλεσμα. Την πιθανή σύνθεση. Λοιπόν, και το κρύψατε ότι ο Τσίμιροτ δεν μπορούσε να παίξει. Το κρύψατε ότι ο Τσίμιροτ είχε προβλήματα. Δεν το είπατε, γιατί είχατε τη φωλιά σας χεσμένη, λερωμένη την είχατε τη φωλιά σας. Γιατί θα έβγαιναν οι παοξίδες να ουρλιάζουν πριν το μάτς. Και να λένε καλά, είστε χαζοί. Ποδοσφαιρικά ανόητοι να βάλετε το Τζίμιρο να παίξει σε αδιάφορο μάζο με τον Παναθηναϊκό και να τραυματιστεί και να χάσω εγώ το κέντρο στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί ο Σαχόφ, παοξίδες, μπορεί να τρέξει επάνω κάτω 5 χιλιόμετρα. Εγώ μπορώ να πάω μέχρι την παραλία και να γυρίσω 5 χιλιόμετρα. Ένας αδύνατος, να πούμε, στεγνός πάει 8 χιλιόμετρα. Ένας πιο αδύνατος, πιο στεγνός πάει 10 χιλιόμετρα. Πήγε, ανέβηκε, κατέβηκε 3 φορές ο Σαχόφ. Δεν μάρκαρε ο Δεκάρης, ο Ενρίκε ποτέ δεν μαρκάρει,
φούσκωσε σαν τον παγόνιο Σαχόφ. Είναι ο Παναθηναϊκός στο κέντρο στο δεύτερο ημίχρονο. Πέσες 10 με 11. Συγγνώμη λέει ο Παοξή, φταίει για αυτά που λες ο προπόδιο. Μα δεν καταλαβαίνεις όταν σου μιλάνε ρε Παοξή. Θες να ακούς ωραία πράγματα. Θες να ακούς θα πάμε να τους κάνουμε σεξ. Πώς θα τους κάνεις σεξ? Πώς θα τους κάνεις σεξ με πουλί 12 πόντων? Πώς θα κάνεις σεξ? Έτσι κάνουν σεξ. Τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό λοιπόν το σέβονται. Δηλαδή οι παλιοί προπονητές του ΠΑΟΚ που περάσανε, οι Λόραντ, οι Σκότσιδες, οι πιο παλιοί, που πηγαίναν στην Αθήνα και σεβόντουσαν, ο Χαν που έπαιζε με 4 χαφ και 5 χαφ και έπαιρνε 1-1 στο ΆΚΑ, ήταν βλάκας και εσείς είστε έξυπνοι. Και αν θέλετε να παίξετε το μάτι το ένα του αυτού, τι κεφαλικό έπαθε, γιατί? Αντσελότη. Αντσελότη, το ένα το μάτι ψηλά, το άλλο χαμηλά. Mm. Πώς το βλέπεις γιατρέ? Λίγο έχει μία. Τόση βλεφάρουν. Πάει για ναι, τόση βλεφάρουν. Δεξιά λίγο. Δεξιά. Ναι. Για κεφαλικό τον κόβω. Μπορεί να έχει δύο παθές. Μπορεί και έτσι να είναι δύο παθές. Οι δύο παθές να είναι. Μπορεί. Ασχήμια δηλαδή. Όχι, έτσι είναι φτιαγμένος. Πώς φτιάχνεται αυτό, ρε γιατρέ? Είναι και λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας. Mm. Τι λόγω ηλικίας? Επέφτει λίγο, έχουμε λίγο μια πτώση. Σαπουτζάκι είναι 85 χρόνια και κάνει έξι. Σαπουτζάκι είναι. Εσύ τραλάθη, ρε γιατρέ. Ρε το γιατρό. Λέει ένας φίλος. Ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών έκανε αυτό που κάνει καλύτερα μαέστρο Ζιντάν, που είχε λέει και απουσίες και άστους άλλους να λένε για τον Μέση με μηδέν τελικές. Θα τα πούμε και αυτά τα υπόλοιπα. Εδώ και εδώ πέρα που κλαίνει παοξίδες. Και γκρίνια και μύρλα και τα λοιπά. Δείτε την μπάλα λίγο. Δείτε λίγο την μπάλα. Πώς έχει. Πρέσινγκ ψηλά ένα ημίχρονο. Και μετά πέφτω με τα χέρια κάτω, διαχείριση. Πώς θα γίνει πρέσινγκ ένα ημίχρονο? Δηλαδή εσείς πήγατε στην Αθήνα να πείτε στον Παναθηναϊκό, ήρθα να σε απαυτώσω και να πάρω την πρόκριση εκεί πέρα κάτω και να έχω στην Τούμπα διαδικαστικό χαρακτήρα. Δεν σεβαστήκατε ούτε τους χώρους, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε την. Δεν είδατε ούτε και τη μετριότητα στη φόρμα που έχετε. Γιατί έχει μετριότητα στη φόρμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι πιο φορμαρισμένος. Πιο ταχύς, πιο ταχυδυναμικός, καλύτερη γενική αντοχή. Πώς θα πάτε? Πρέπει να τα βλέπετε αυτά τα πράγματα. Έτσι το βλέπω εγώ το έργο. Μου βάζει τον κουλούρι center for. Βάλ τον Άσχα, τον αρχισυντάκτη center for. Νομίζω ο Άσχα μπορεί να γίνει καμιά σέντρα, να σου κάνει κανένα γκολ, γιατί είναι και σαν τηλεγραφόξυλο να πούμε. Βάλε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, βάλ τον Γρηγοριάδη center for. Μου είναι και ψηλό, 1,93. Βάλ τον Κόκκινο center for. Τον Κουλούρι πάντω και τον Κλάου, μην τον βάζει, είναι σαν να παίζει 10-11. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική τοποθέτηση δική μου. Τον Μπρίγιοβιτ τι τον πήρε εκεί, αφού δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή, τι τον πει, για ψυχολογικούς λόγους. Άμα θες ψυχολογικούς λόγους, 800 ψυχολόγοι είναι άνεργοι, πάνε να κάνεις μια συνεδρία εκεί πέρα να του τονώσει το ηθικό. Τι τον πήρες μαζί σου, να κάνει τι εκεί. Να κάνει τι εκεί. Βάζελος. Καλησπέρα φίλε, σε παρακαλώ, σε πήρα να μιλήσουμε λίγο, αλλά μάλλον θα γινόταν τότε χαμός μετά το τέλος του μάτς. Θέλω να κρίνεις τον Ζουνίδη που έκανε επιλογή παιχνιδιών και ανάλυση των παικτών του Παναθηναϊκού. Κρίνει και τις δηλώσεις του Ζουνίδη μετά το μάτς. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και μέσα στην Τούπα. Δεν ξέρω τι να σου πω, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Συνέχισε να διδάσκεις μπάλα στους άμπαλους, Γιαννάκης. Τρεις μέρες πριν τους τα έλεγες και αυτοί πανηγύριζαν σαν ουρακοτάγκι το αδιάφορο 3-0. Φτάνει πια η βλαχιά που βγάζει ο ΠΑΟΚ στα κρίσιμα μάτς, μας κούρασε. Καλά το λέει. Μάλλον έκανε κακό το προηγούμενο. Μας κούρασε, λέει. Ναι, ναι, φανερό είναι αυτό. Τα πολλά άδεια καθίσματα στη λεωφόρο τι ερμηνεία έχουν, γιατρός Ηρακλειδέας. Θα δούμε. Ο οποίος πήγε στον Εύωσμο να δει αγροτικός αστέρας Λαμία και λέει: αυτά που είδα στον Εύωσμο είναι από τις πιο απολαυστικές στιγμές ποδοσφαιρικά που έχω ζήσει. Καλτ καταστάσεις με τους σουμπεράδες. Σπύρος νευροχειρουργός. Ρίξε καζατζίδι, ρε φίλε. Είχα πολλή δουλειά απόψε, λέει, αλλά άκουσα ότι και στην Αθήνα φτιάχνουν καλή μπουγάτσα, λέει, και μάλιστα με διπλή γέμιση. Πες σε κάτι παοκάρχες και στον Κόκκινο που έβλεπε διπλό του ΠΑΟΚ, καλή ανάσταση και ένα πράσινο αρνί δώρο. Αν μπορέσω, θα πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή και μην αρχίσουν πάλι τα παράπονα. Τι παράπονα να είναι να αρχίσουν? Τι παράπονα? Δύο πέναλτι δεν δίνει στον Παναθηναϊκό και ένα δεν δίνει στον ΠΑΟΚ. Και άμα συγκρίνουμε τα πέναλτι τα χέρια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ είναι πέναλτι το δίνει αυστηρό γιατί ο άλλος έχει την μπάλα πίσω, βρίσκει χέρι, κόλλο έχει δηλαδή. Ο άλλος την κάνει την μπάλα, απλώνει το χέρι μπροστά στην εστία. Πάει για γκολ. Ποιο πέναλτι, ποιο ένα από τα δύο? Του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ? Άσε που πνίγει ο Σιδηρόπουλος και ένα πέναλτι στον Κλωναρίδη επάνω, τη Σμπροξιά.
Τι θέλετε τώρα για διαιτησίες, να κλάψουν για διαιτησίες. Στον γκολ του Γλύκου λέει είναι φάουλ, λένε οι παοξίδες κάποιοι. Είναι φάουλ. Τι φάουλ είναι? Αποκρούει την μπάλα ο Γλύκος, έχει φύγει μπάλα. Υπάρχει μια επαφή μετά το διώξιμο, δεν είναι διεκδικήσιμη. Τη διώχνει και τη διώχνει και λάθος. Και πάει εκεί στον. Σε ποιον πήγε, την κάνει προς τα μέσα και έρχεται ο Μολέντο, δύο μέτρα μαύρος παλικάρι, ταμ ταμ ταμ, σου κάνει το 1-0. Με αυτά τα μυαλά λοιπόν, Σαββίδη, κύπελο δεν παίρνεις. Με αυτά τα μυαλά. Με αυτά τα μυαλά δεν παίρνεις κύπελο. Και οι λαϊκισμοί και το 3-0, έβλεπα στο TV Μακεδονία, γλυψίματα Αλεξίου και αυτή τη ψυχολογία και τέτοια, μόνο ο Μιχαλίτσος μίλησε σωστά. Ανάθεμά με να το ξαναφωνάξω τον Μιχαλίτσο. Γιατί μίλησε σωστά. Γιατί δεν γουστάρουμε να γλύφουμε. Δεν θέλουμε να γλύφουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βγαίνει ο άλλος, μπας και μας πάρει, ξέρω εγώ, στην ΚΑΠΑ 20 ο Σαββίδης. Βγαίνει ο άλλος, μπας και μας πάρει τερματοφύλακες στην ΚΑΠΑ 20 ο Σαββίδης. Έτσι κάνετε ρε κριτική. Βάσει δηλαδή του συμφέροντος. Καλά κάνετε. Και εγώ να κάνω τέτοια κριτική, να την αλλάξω τη βιόλα. Πώς θα γίνει, για. Λέγε, γιατρέ, τι κάνεις? Όλα καλά. Καλά είσαι? Πολύ καλά. Πώς πάνε οι βελονισμοί? Είναι μια περίοδος πολύ γεμάτη. Γεμάτη, ε? Ναι, ναι, ναι. Πάσχα γεμάτη, τι? Ναι, δεν σταματάμε, εντάξει. Σταματάμε για 2-3 μέρες μόνο, τις μέρες του Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Δεν βελονιάζεις Παρασκευή, Παρασκευή? Όχι, εντάξει. Όλος ο κόσμος φεύγει. Στα χωριά πάνε? Χωριά, εντάξει, διακοπές. Τι διακοπές? Στα σπίτια τους. Εσύ από πού ήρθες? Εγώ ήρθα από Αθήνα, από Χαλάνδρη. Αθηναίος είσαι? Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει Αθήνα. Καταγωγή μου όμως είναι από τη Δράμα. Βράζει την καταγωγή και εμένα, η μισή και είναι από την Κέρκυρα, η άλλη από την. Πηγαίνω όμως από μικρός. Πιο κοντά μιλάς? Ναι, ναι, πηγαίνω από μικρός όμως στη Δράμα. Α, όλα τα Δράμα. Καλοκαίρια, Πάσχα, ναι. Τι κάνεις στη Δράμα τότε? Παππούδες, γιαγιάδες εκεί πέρα. Α, έχω συνηθίσει. Μάλιστα, με, ναι. Τώρα πλέον η γιαγιά, απλά έχω συνηθίσει. Έχω... Σίγουρα μένει η γιαγιά. Ο παππούς πεθαίνει πρώτος. Γιαγιά είναι 95, πάει προς τα 100. Ο παππούς πότε? Ο παππούς το 2004. Τι σε λέω? Καλά τα λέω, γιατρέ. Σωστός. Γιαγιά. Η γιαγιά είναι βράχος. Είναι βράχος. Είναι σε κούταλα παγωμένα μόνικα. Μπράβο τη γιαγιά. Δράμα, μέσα στη Δράμα. Όχι, από χωριά. Δύο χωριά. Ποιο χωριό είναι? Της μάνας μου είναι ο Μικρόκαμπος, έτσι ναι. Λέγεται. Εκεί πηγαίνω δηλαδή. Του πατέρα μου λέγεται Ανθοχώρη και αυτό είναι πολύ κοντά. Και κοντά στην Προσοτσάνη. Είναι στη μέση Προσοτσάνη. Και γιατί δεν πας στο Ανθοχώρη του παπάς και πας στις μάνας? Γιατί εκεί δεν υπήρχε σπίτι. Από μικρός βασικά ο πατέρας μου έχασε τον πατέρα, τον πατέρα. Άστα, του... μην μου τα έχεις. Γιατί στις μάνας το σόι πηγαίνουν τα παιδιά, κορόιδο. Δεν πας στον πατέρα. Έτσι δεν είναι, γιατρέ? Τι? Δεν θα αλλάξουμε τον κανόνα εμείς τώρα, πώς θα γίνει? Θα αλλάξουμε εμείς τώρα. Οπότε και εδώ ξαδράμας εν μέρη. Δόξα δράμας. Τι ομάδα? Είδα και το μάτς προχθές. Από τις μεγάλες τι είσαι? Εντάξει, έχω μεγαλώσει σαν ΑΕΚτζής, αλλά πάντοτε λόγω δράμας είχα... Βράζει τη δράμα τώρα και θα την αφήσω τη δράμα. Και από τις μεγάλες. ΑΕΚτζής είσαι? ΑΕΚτζής είμαι, ναι. Αύριο πας Καραϊσκάκη. Πάω Καραϊσκάκη. Του κάνεις του Γάβρου καμιά ζημιά να γουστάρουμε? Να δούμε πώς θα το δει ο Χιμένεθ. Πώς θα το δει? Δεν μου άρεσε το 3-5-2 που κάνει προχθές. Τι έκανε? Το 3-5-2 το παίξε λάθος πίσω στην. Πολύ ωραίο το 3-5-2. Είναι σωστό, δεν το παίξε σωστά με σωστές αποστάσεις γραμμές όμως. Εντάξει. Παίζαν πολύ πίσω η τριάδα. Θα σεβαστεί τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι σαν τους Σπαοξίδες που δεν σέβονται τον Παναθηναϊκό. Μην παίξει με Αϊντάρεβιτς και Σιμόες, φοβάμαι. Να βάλει δεύτερο αμυντικό χαφ το Γιόχανσον ή να τον περάσει λίμπερο το Γιόχανσον και να βάλει ένα τρεχαντήρι δίπλα στο Σιμόες. Λίμπερο σαν τρίτο εννοείς. Ναι. Τρίτο στόπερ το Γιόχανσον. Όπως τον έκανε στην αλλαγή. Και να βάλει δηλαδή τι να βάλει στα χαφ Σιμόες και. Τι να βάλει. Τώρα ναι, έλα, τώρα ναι, για εδώ τι. Αφού έχει λειψανδρία εκεί. Στα καλά του θα μπορούσε να παίξει ο Μπακάκης. Ποιο Μπακάκης? Όταν παίζε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια δεν έχουμε. Μπορεί να είχα φαβορείτε σαν τον Κόκο. Θα τι λέει σε πριν δύο χρόνια τώρα τι γίνεται να πει. Είναι αργό Σαϊντάρεβιτς πιστεύω για να καλύψει αποστάσεις. Εσύ ακούς ραδιόφωνο κάτω Αθήνα εμάς? Ακούω μετά τις 12 ακούω Ραπτόπουλο. Πώς ακούς δηλαδή? Εκεί δεν έχει ραδιόφωνο να ακούσει. Έχει ραδιόφωνο, ακούω και από εκεί πέρα. Ναι. Ακούω το μεσημέρι Γεωργίου και το βράδυ Τσάρλι. Πού είναι ο Γιώργος? Ο Γιώργος είναι στο Real FM. Καλά πάει. Ακόμα. Καλά πηγαίνει. Δύο-τρεις φορές. Τότε που πέθανε το παιδί. Θα σου πω. Μου είπε κάπου στο θυσίο, μένε άμα κατέβεις μου λέει να τα πούμε και τα λοιπά. Θα σου πω μετά την εκπομπή. Ναι, okay, εντάξει. Τράβηξε ζόρι ο Γιώργος. Ναι. Τα ξέρω. Εντάξει, το δέρουμε τα χαιρετίσματά μας στο Γιώργο. Μας παρακολουθεί ο Γιώργος στην εκπομπή με το ΑΡΤ και τα λοιπά. Σας παρακολουθούσε και μέσα από το δωμάτιο που ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Ποιο δωμάτιο? Ο Γιώργος. Ναι, έκανε επέμβαση. Προστάτη. Τα μπε όλα, είναι μια χαρά. Και σας έβλεπε. Μια χαρά, είναι δυνατός άνθρωπος. Είναι δυνατός, ναι, γιατί το γνώρισα από κοντά και. Όχι στα χέρια μπράτσα που ξέρω, λέμε. Ξέρω. Ο άντρας πρέπει να είναι δυνατός παντού. Δηλαδή έχει κάτι μπρατσαράδες που είναι χέστες. Έχει κάτι άλλους ψεύτικους που είναι θηρία.
έχει κάτι άλλο που είναι και ψεύτικοι και κότες και έχει άλλους που είναι και γομάρια και στην ψυχή δυνατή. Τώρα, τι να σου πω. Εντάξει. Από την ψυχή ξεκινάνε όλα. Ε, από ναι. την ψυχή και μετά βγαίνει στα δάχτυλα. Μετά βγαίνει στο δάχτυλο. Γιατρέ, τι λες. Συμφωνώ. Εγώ δικά κοντούλες. Ψυχή δύναμη δεν βέβαια. Αυτό μπορεί και ο Λέφαντος με τον Πολάκη. Μάχη, έξυπνη και ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, τι είδες, πάω σήμερα. Κοίταξε να δεις, είδα αλλά δεν το μελέτησα γιατί ήμουν αδιαβατά. Πήγα να δω ξαδέρφια, ήμουν από τη μία πλευρά της Θεσσαλονίκης. Είσαι Αθηναίος, αλλά με συγγενείς στη Θεσσαλονίκη. Όλο μου το σόι και του πατέρα μου και της μάνας μου είναι εδώ. Ναι. Οι γονείς μου μόνο κατέβηκαν κάτω και ένα σχέδιο μου. Στο Χαλάνδρι, στο Χαλάνδρι. Ωραίο είναι το Χαλάνδρι, ψηλά πάνω. Καλό είναι το Χαλάνδρι, ναι, ναι. Πλέον. Αργή, κατοικημένο κτλ. Ναι, εκεί που μένουμε εμείς στο κάτω Χαλάνδρι είναι αρκετά ήσυχο. Ναι. Πλέον τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει γίνει και. Έχει μεγάλη νυχτερινή ζωή πλέον και μαζεύει Χαλάνδρι. Κόσμο. Ναι, ναι. Ενώ δεν είχε ποτέ, δηλαδή. Εγώ μεγάλωσα και ήταν μια ζωή άδειο. Ναι, ακριβώς. Δεν είχε τίποτα. Πάνω, γιατρέ. Ναι. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε τίποτα. Το βελονισμό πώς το βλέπεις. Τον ακούω, σας ακούω. Σας ξέρω ναι. όλους, δεν σας. Εντάξει, δεν ξέρω. Φυσιογνωμικός, αλλά ότι σας ακούω εδώ και 2-3 χρόνια. Συν εσένα που σας ακούω από την τηλεόραση από το 2000-2001 στο Μακεδονία. Ποτέ, εκείνη τη χρονιά ήταν. Ναι, πριν έτσι. Να το πάρει ο Κυριακού, γιατί μετά δεν ήμουν κόμμα να με κρατήσει. Μετά δεν την κόμμα του Κυριακού. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και επειδή πρέπει να σας τα πω στη μάπα κατευθείαν έτσι, στα ίσια, να σας πω ότι με Σιδηρόπουλο, διαιτητή, κατορθώσατε να χάσετε 2-0 και να έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που πληρώνει τόσα λεφτά, ρε, αυτός ο Σαβίδης. Πέστε μου εσείς εμένα, ρε, τι να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Τον είδα εκεί στη σουίτα με το κοστούμι του, με το μουσί του το ξυρισμένο, τις χειραψίες του με τους κυβερνητικούς εκεί, με τον υπουργό, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Ένας μουσάτος υπουργός, δεν τους ξέρω τα ονόματα κτλ. Πήγε ο άνθρωπος, του φάγαν τη ΣΕΚΑΠ 36 εκατομμύρια ευρώ. Αλητεία για μένα είναι αυτό και παίρνω θέση. Και πάει να δει, να του λέτε να πάρω διαιτησία. Παίρνει διαιτησία ο άνθρωπος. Δυο πέναλτι ρε δεν έγινε στον Παναθηναϊκό. Και ένα του πάω 3. Και ένα τρίτο του Παναθηναϊκού με στον αγωνιά του. Πάνω στον Μπέρκ του, ποιος ήταν ο Κάνιας ήταν. Ο Κρέσπο. Μας τρελάνετε τώρα. Και φωνάζει για τη διαιτησία τώρα. Αν μας τρελάνετε. Δηλαδή, έχω το Σιδηρόπουλο, ό,τι καλύτερο μπορώ να έχω στη Λεωφόρο. Έχω Τσίμηρο Κάτσε που έχουν δαγκώσει τον Ατρόμητο. Τον έχουν δαγκώσει τον Ατρόμητο με τον Σάκοφ. Και έχω τέταρτο χαφ τον Μπίζεσβαρ. Ενρίκε και Ουάρτα, εγώ θα σου πω. Ας τον Κουλούρι και τον
και τον αυτόν. Να πάω στη Λεωφόρο και να κερδίσει. Ποιο Παναθηναϊκός σήμερα, ήταν μέτριος ο Παναθηναϊκός. Πήγες, έκανες pressing ψηλά, ψόφισες, κρέμασε η γλώσσα σου να πούμε σαν το γέρο στην ανηφόρα και πήρε το κέντρο Παναθηναϊκός γιατί έχεις ένα αργό χαρτοσάκο. Και το 2-0 που είναι διαχειρίσιμο, άμα δώσεις τα πέναλτι τα δύο στον Παναθηναϊκό, σε βάζει 4-0. Και μιλάτε για διαιτησία τώρα. Θα βάλουμε κασατζίδι. Είναι αυτή η εμφάνιση για να πας ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος. Είναι αυτό στήσιμο ομάδος. Είναι αυτή η εντεκάδα. Είναι αυτή η εντεκάδα που κατεβάζεις. Δηλαδή και τι χάλι είναι αυτό. Και βρίζει τον Ίβιτς τώρα. Ο Ίβιτς αυτός είναι. Το κεφάλι του σήμερα δεν λειτουργήσε. Κρύβεται γιατί ο Τσίμηρο χτύπησε. Τώρα το αμολάει ο άλλος τη φορά. Τώρα το αμόλυσε ο Πετρωτός. Τώρα εγώ έμαθα ότι λέω κάνει δοκιμάζει σχήμα χωρίς τον Τσίμηρο ότι έχει χαζέψει ο Ίβιτς. Δεν γίνεται αυτό. Δεν χαζός. Χωρίς Τσίμηρο και εκτός αποστολής τον Κάτσε. Χωρίς κόφτες. Δηλαδή χωρίς πρέσιγκ στο κέντρο. Τι δουλειά έχεις να κάνεις άμυνα ψηλά εσύ ΠΑΟΚ. Να μπει ο Ιμποκού με τον άλλο τον Κλωναρίδη και τον Μπέρκ μες στα δίκια. Εκεί θα κάνεις ψηλά άμυνα στη Λεωφόρο. Με ποιο παίζεις. Με την Πανετολικό στην Τούμπα. Μου κάνεις άμυνα ψηλά. Αυτά θα πείτε. Και μου τραυματίζεις τον Τζίμι Ροτ σε αδιάφορο μάτς και οι χαζοβιόλιδες πανηγυρίζουν τα 3-0. Εγώ τα λέω τώρα στον αέρα και εκτός αέρας τα λέω. Είναι μια κοπέλα στο γυμναστήριο, μια ΠΑΟΚτζού. Κάνει TRX και τα λοιπά. Λέει μαμού και τα λοιπά. Λέει, λέω τι πανηγυρίζεις ρε χαζί, τι λέω, μην πανηγυρίζεις. Την Τετάρτη είναι το μάτς. Αυτός είναι το μάτς το μεγάλο. Τι να βγεις δεύτερος, τι τρίτος, τι τέταρτος. Τι σε νοιάζει εσένα. Εδώ ο Σαββίδης πρέπει να γλυκαθεί. Να πάρει ένα κύπελο, να πάρει ένα τελικό. Κατεβάσεις 20.000 κόσμο. Να γίνει μάχη. Να χάσω 2-0. Να χάσω 2-0. Με το Σιδηρόπουλο διαιτητή να με παίζει 60-40 στη Λεωφόρο. Πότε έχει ο ΠΑΟΚ διαιτησία 60-40 ρε. Ο άνθρωπος, ο Σαββίδης, κάνει αυτά που πρέπει. Πάρε την ένωση εκείνη του λένε, πάνε στη Χίο, πάνε στη Δράμα λέει, πάνε στην αυτήν, δώσε εδώ γλυκά, πάρε εκεί προφιτερόλ. Και τι θέλει Σιδηρόπουλο, Σιδηρόπουλο. Δύο πέναλτι δεν δίνει στον Παναθηναϊκό, στο 1-0. Και γίνεται ένα χέρι και μετά ή δεν δίνει και στον ΠΑΟΚ και ένα πέναλτι. Πώς θα το δώσει. Πώς θα το δώσει. Και κάνει και αγωνιά ο Κρέσπο. Δηλαδή με άλλο διαιτητή να πάω του Ολυμπιακού διαιτητή ή του Παναθηναϊκού θα φάω και κάρτες, θα φάω και πέναλτι και θα γίνω γυρίσω. Περιμένουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ στο αεροδρόμιο της Μίκρας με τα κοντάρια να πούμε να με υποδεχθούν. Μιλάμε για άλλα θέματα τώρα. Κατάληξης, κατάνοιξης. Λέγε, πήγαν 100 σουπεράδες λέει στον Εύωσμο να κάνουν ντά. Ποιοι πήγαν να κάνουν ντά, 100 άτομα πήγανε, 80 πώς ήτανε. Κυνηγούσανε λέει τους παίκτες της Λαμίας. Τι φταίνε οι παίκτες της Λαμίας. Το μόνο που κατόρθωσαν είναι να κάνουν τους παίκτες του Αγροτικού Αστέρα να παίξουν για την νίκη. Τι να κάνει, παίξαν κανονικότατο μάτς οι Αγροτικοί Αστέρες. Από αυτή την εκπομπή δεν ακούτε σάλια. Εγώ τους αγροτικούς. Ξέρω με τον Απόλλων Αθηνών τι έγινε, τι δεν έγινε. Άστο να πάει στο διάλογο. Το προσπερνάω. Σήμερα οι αγροτικοί παίξανε δηλαδή και κάρτες φάγανε και μαρκαρίσματα είχαν και ευκαιρίες χάσαν τα παιδιά. Χάσανε 1-0. Δηλαδή, τι πήγατε να κάνετε εκεί πέρα, να κάνετε τι. Και βγήκε ο άλλος ο Φαλακρός και σας τρόλαρε ο Ανέστης Αναστασιάδης, ο σέντερ μπακ της Λαμίας. Μας έκανε καλό λέει που ήρθανε λέει οι φίλαθλοι του Άρη. Και τώρα λένε οι Αριανοί τι ξέρεις τι θα γίνει λέει άλλος Αγροτικός Αστέρας. Ξέρω τι θα γίνει. Μια θα χάσει ο Αγροτικός Αστέρας. Αύριο στο Αίγιο θα κερδίσετε στο χωριό του Παπαγιανόπουλου. Στο διακοπτό που θα πάτε αύριο να παίξετε. Θα κερδίσετε. Και τι είναι αυτό το πράγμα. Οι Λαμιώτες να είναι περισσότεροι από τους σουπεράδες. Να φωνάζουν Λαμία, Λαμία. Και βρίζανε λέει έναν που νομίζαν ότι ήταν ο Πανουριάς. Κορόιδερε να έρθει ο Πανουριάς. Πανουριάς με το κτέλ μπορούσε να στείλει το δέμα. Σιγά μην έρθει ο Πανουριάς εκεί πέρα. Που ήταν το μάτς καθαρότατο. Το λέω εγώ. Και ότι τριανταφυλάκι όλοι στις μάχες και όπως έπρεπε να παίξουν. Και ο τερματοφύλακας όλα μια χαρά. Και παίζει και παίζει Αγροτικό Αστέρα ο διαιτητής. Δεν δίνει και ένα μπέναλτι στη Λαμία.
Δεν δίνει και ένα πέναλτι στη Λάμια. Πάρ το 1-0. Τράβα στο Αίγιο τώρα εσύ. Που κινδυνεύει το Αίγιο. Στο Παπαγιανόπουλο του Διονύση στο χωριό. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-40. Ανατροπή του κουλούρι λέει και μετά το κολόγερο που έθαψε λέει. Μπαλέ τον γκολ Μολέτο και offside του Γερολέτο. Offside τον γκολ του Λέτο, ε. Εντάξει, βάλε κανένα καζατζίδι εδώ. Αμα τρελάνει 607. Πού τα είδε αυτά τα έργα. Ο Κουλούρη θα πάρει πέναλτι. Ο Κουλούρη, ρε φίλε, είναι η χαρά του στόπερ. Ο Κουλούρη και ο Κλάου είναι η χαρά του στόπερ. Εσύ έπεσε με τον Κουλούρη σε τερφόρ και ο άλλο έπεσε με τον Μπέρκ. Η χαρά του στόπερ είναι ο Κουλούρη και ο Αθανασιάδη. Ποιο πέναλτι, ρε. Με Σιδηρόπουλο διαιτητή έχασε 2-0 και φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό παρουσίασε, κύριε, σήμερα. Αυτό παρουσίασε, κύριε, σήμερα. Καλησπέρα, ραπ. Νοοτροπία μικρή ομάδα σήμερα ο ΠΑΟΚ. Κακό στήσιμο του Ήβιτ σήμερα με κακές αλλαγές και χάλια κοουτσάρισμα που έχει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης της σημερινής ήττας. Αφού δεν ήταν καλά ο Τζίμιροτ, γιατί δεν πήρε στην αποστολή τον Κάτσε, είχε τον χαρίσει. Το χαρίσει τον έδωσε στα μνήματα της Θέρμης. Ένα παίκτη πρέπει ο ΠΑΟΚ να μαρκάρει πιο καλά από όλου τον Μπέρκ και καταφέρνει να δώσει 2 ασίστ. Όσον αφορά τη διαιτησία, δεν είναι δικαιολογία για την κακή εμφάνιση. Κοιτάξτε την παραμύθα. Την παραμύθα στους οπαδούς. Όχι σε μένα. Πέναλτι 2. Ένα στον, πώς το λένε τον ασχημάτρο αυτό με τα φρύδια, τον Κλωναρίδη. Και ένα το χέρι. Και μετά ζητάω ο ΠΑΟΚ την τρίτη φάση πέναλτι. Και στο 89 δεν δίνει και τρίτο πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Αφήστε τον παραμύθι. Φτιάξτε την ομάδα, δεν ήταν πράγμα αυτό. Ένα μήνα, 1,5 ο ΠΑΟΚ φωνάζει ότι δεν έχει ομάδα. 1,5 μήνα. Το φωνάζει. Και όταν ρε άθλια άντρα δεν έχεις ομάδα, εσύ που στέλνεις το μήνυμα, είσαι ντεφορμέ, είσαι ξέρω εγώ βιολογικά, ανθρώπινο είναι, δεν πας να παίξεις ανοιχτά και δεν πας πρεσάρεις ψηλά στη λεωφόρο τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι. Και με τα κόκαλα του Ματζαβελάκη και με τον Βαρδινογιάννη στην κερκίδα Παναθηναϊκός στα 85 του είναι Παναθηναϊκός. Με Μπέρ Κλωναρίδη Εμποκούβι Γιαφάνες, καλύτερος από σένα έχει. Καλύτερος από Ερή και Τζάλμα, Ουάρτα και Κουλούρη είναι ο Παναθηναϊκός. Καλύτερος είναι από σένα. Η τετράδα του. Ο Ζέκα είναι πολύ καλός χαμάλης και εσύ δυο χαμάλιδες τους ξεχαμάλιασες. Τον Τζίμιροτ και τον Κάτσε. Τους μεγαλύτερους χαμάλιδες που έπρεπε να έχεις. Όχι έναν εκ των δύο μέσα και τους δυο στη μάχη. Να τους ξεκινήσεις. Πρέσινγκ ψηλά. Μπαρτσελώνα, πρέσινγκ ψηλά. 40 λεπτά pressing ψηλά στη λεωφόρο. Θα είναι και την Πλατανιά στην Τούμπα να παίξει και ο Πανιόνιος pressing ψηλά. Πού τα είδατε αυτά, ρε. Α, ποιος θα βγει να τα πει. Νια, ο Σιδηρόπουλος. Φίλος του Ζαγοράκη ήταν ο Σιδηρόπουλος. Δικός σας δεν είναι. Τι θα κάνει άλλο ο Σιδηρόπουλος με στη λεωφόρο. Άντε, μπράβο. Σα χλαμάρες τώρα. Δίκη ήταν πολύ κακά παίξαμε σήμερα. Η μόνη ελπίδα είναι ότι θα παίξει ο Πρίγιοβιτς. Αλλά πάλι μόνος του τι να κάνει. Ο 339. Η ομάδα δεν έχει σωστή νοοτροπία πρωταθλητισμού και ο Ήβιτς δυστυχώς δεν μπορεί να τη μάθει στους παίκτες, καθώς ούτε ο ίδιος την έχει μάθει. Και ο Γιώργος Σαββίδης σταμάτα τις συμπεριφορές πεντάχρονου παδού έλεος. Αυτά δικά σας είναι, δεν με ενδιαφέρει. Οι κανονίστε τα, δεν με απασχολεί. Είσαι μεγάλος χαλβάς, λέει ένας άλλος. Χειρότερος από τους γιόλιδες, βασιλάκηδες και λοιπούς. Καθηγητές διαιτησίας που παπαγαλίζουν υπέρ του ΠΟΚ. Και χαίρομαι που παραμυθιάζει τους βάζελους, τους λέει κάπως, με την ψόφια ομάδα τους, όντως ψόφια ομάδα τους, ψόφιος ο Παναθηναϊκός, και είχες μεγάλη ευκαιρία να τον κάνεις κηδεία τον Παναθηναϊκό, αλλά φταίς εσύ που δεν το έκανες. Όντως σε αυτό το μήνυμα το ψόφιος Παναθηναϊκός ισχύει. Ψόφιος ο Παναθηναϊκός. Ψόφιος του ψόφιου. Με τον Κουρμπέλι δημιουργικό χαφ δίπλα στο Ζέκα. Καραψόφιος. Τον έκανες ανάσταση του Λαζάρου. Τον έκανες ανάσταση του Λαζάρου. Ένα μήνυμα λέει ο Παναθηναϊκός ζητάει και δεύτερο πέναλτι στο 89 σε αγωνιά του Κρέσπο, ναι, στο κεφάλι του Μπέρκ. Και καταγγέλνει τον Σιδηρόπουλο για ανοχή στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο άλλος ρωτάει να του πω σε ποιο κρίσιμο μάτσο Ήβιτς έκανε καλό κοουτσάρισμα. Άγιαξ εκτός με Ολυμπιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό, δύο φορές Σάλκε. Ο κόσμος θέλει να δείξει η ομάδα το μέταλλο της στα δύσκολα παιχνίδια. Τι να το κάνω που έπαιξε μπάλα με ομάδες κάτω του μετρίου. Στα κρίσιμα μάτς τίποτα. Ρε Σύρα, συμφωνώ μαζί σου, αλλά οι οπαδοί δεν σκαμπάζουν από πόλη από μπάλα. Αλλά στην 11η ποιος την κάνει. Σωστό το μήνυμα. Ραπτό, πες στους παοξίδες για να πάρουν τρόπαιο. Πρέπει να έχουν δύο φορές καλύτερη ομάδα από τις ομάδες της Αθήνας, αλλά και τη διαιτησία.
ο 552. Εγώ φίλε τον ΠΑΟΚ το βλέπω 35 χρόνια. Η σημερινή διαιτησία ήταν πολύ καλή. Δεν βοήθησε ο ΠΑΟΚ καθόλου. Αν ο ΠΑΟΚ βοηθούσε λίγο, Σιδηρόπουλος θα έπεσε το σωστό, εγώ θα σου πω. Δεν θα τον τράβαγε τον ΠΑΟΚ πίσω. Εντάξει. Και άμα δεν δίνει δύο μπέλα στον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο, δεν μπορεί να σου δώσει εκείνο το χέρι. Που θα μπορούσε να το δώσει το χέρι και στον ΠΑΟΚ. Αν ήταν σωστό, έπρεπε να δώσει δύο πέναλτι στον Παναθηναϊκό και ένα στον ΠΑΟΚ. Τάπνιξε τα πέναλτι. Ο Σιδηρόπουλος. Λοιπόν. Μηνύματα. Ένα βλάκα Αριανό λέει: φώναζε σχεδόν για το μισό του αγώνα κατά του Πανουριά και βγαίνει ένα από του τα επίσημα και λέει: πείτε του παλιολακαμά να μην βρίζει, δεν είναι εδώ ο Πανουριά. Πώς εξηγείς την απόφαση του Χιμένεθ να μην πάρει στην αποστολή αλλά πληρωματικά μπακ. Έχει. Εσύ είσαι έξις. Ποιος είναι μπακ, Δίντακ. Δίντακ και ο καινούριος, ο Βραζιλιάνος. Δεν τον έβαλε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να θέλει να θεωρεί ότι ο Βράνιες μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις και να. Το Βράνιες τον έχει βάλει και δεξί μπακ. Έχει ταχύτητα. Έχει ταχύτητα και στόπερ. Ο άλλος ο Βραζιλιάνος στο αριστερό μπακ. Νομίζω είναι αρκετά επιθετικογενής. Γιατί ναι, με τον Πλατανιά έκανε πάρα πολλά ανεβάσματα από τα αριστερά, έκανε και τον γκολ. Ναι. Έχει καλά πόδια δεξιά-αριστερό. Συνεργάζεται με τον Αραούχο και με, με τα χαφ. Αλλά μάλλον θα έχει κάποιο ντεζαβαντάζ αμυντικό. Ο Δίντακ κρατάει περισσότερο τη θέση του. Χαιρετισμό στο Σπανάθα Σπύρο, το γιατρό που εφημερεύει τώρα από τον Κωνσταντίνο στα Ποταμουδανιά. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Επίσης δώσε χαιρετισμού στο φίλο από το Χαλάνδρη, από κάποιον από Αγία Παρασκευή που μένει Χαλκιδική. Μάλιστα. Γιατρέ, πάμε σε σένα. Ναι. Καιρό έχει να με κάνει για τον Ολυμπιακό. Πώς με βλέπεις, είμαι έτοιμος. Νομίζω δεν χρειαζόσουν, αλλά εντάξει. Άμα χρειαστεί κάτι, είμαστε. Δεν χρειάζομαι αντιστρέσεις, πώς θα λένε αυτά. Εντάξει. Τι? Εσύ είχες μεσοσκελετικά συνήθως, δεν είχες κάτι ψυχογενή νοσήματα. Ψυχογενή? Ναι. Ψυχογενή νοσήματα, όχι. Έχω ένα μόνιμο ψυχογενή θέμα ότι είμαι ψυχο. Όχι. Αυτό δεν θεραπεύεται και δεν χρειάζεται μάλλον. Ψυχοπαθή. Είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Όχι. Νορμάλ είμαι. Είναι μια άλλη θεώρηση τη ζωή. Είναι μια άλλη θεώρηση. Θεωρώ αλλιώς τη ζωή, δηλαδή. Η στάση ζωής σου. Γιατί τι κάνω διαφορετικό. Ξυπνάω τον πρωί, πάω στη δουλειά, στο σχολείο, τα λοιπά, ψώνια, ιστορίες, γυμναστική, box. Ναι, ναι. Όχι αυτό. Τι. Ο τρόπος σου. Τι έχει ο τρόπος. Ιδιαίτερος. Ιδιαίτερος. Ναι. Αλήθεια λέει. Είναι. Τι είναι, παιδιά. Είναι λίγο, δεν μπορώ να του πεις με λόγια, είναι γενικότερα όλη η στάση σου. Κάτι κακό είπα αυτός. Καλό. Γελάει ο σκύλος. Να προσθέσω. Να προσθέσεις. Ταλέντο και οξυδέρκεια μαζί. Ταλέντο, τα κουσούρια δεν τα λες όμως. Κρύψε κι άλλα. Σαν σήμερα πέθανε ο μεγάλος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ναι, 13 Απριλίου του 1984, στο διαμέρισμά του, μόνος, μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το βρήκαν μετά από μέρες. Το βρήκε η... Έλα μέσα ρε Μανώλη. Διαταγάς. Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρεύση. Όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Ναι. Μόνο αυτά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει. Πέθανε στην, λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ήμανε ο Παπαγιαννόπουλος, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 63. Πήγα σπίτι του. Ναι. Μετά όταν πέθανε, για να δω που έμενε. Και μάλιστα χωρίς να ξέρω, βρέθηκα εκεί. Όταν κατέβαινα να κάνω κάτι ψηλό ρεπορτάζ εκεί. Όταν ας πούμε αρρώστηναν οι ρεπόρτερ του, όταν ήμουν 23 χρονών, στέλνανε εμένα στην Αθήνα. Τα διέπαιζε Παναθηναϊκός Καλαμαριά στο ΆΚΑ ή στη λεωφόρο. Και ο Κοκτσίδης, ας πούμε, έπαθε καστρετερίτιδα. Μου λέγανε έξω από τα σπόρ, δεν έχουμε κανένα στήριγμα, τότε δεν είχε αυτά τα email και τα τέτοια. Πήγαινα εγώ. Με και... τι πήγαινες? Με το τρένο. Α, με το τρένο. Όχι, θα πάω με το τρένο. Δεν πα με το τρένο. Δεν πήγαινα με το τρένο. Τρένο ή πούλμαντο. 8 ώρες. 8 ώρες. Έμενα εκεί σε. Μια φίλη μου που είχα εκεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μια οικογενειακή φίλη, και πήγα να φάω σε ένα εστιατόριο στο Τέξας. Το Τέξας ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι του Παπαγιαννόπουλου.
Και μπαίνω μέσα, λέω, φέρε ρε φίλε να φάμε κάτι, ξέρω και τα λοιπά. Και φέρε και μια ρετσίνα. Κρασί, λέει. Και λέω, ρετσίνα, κρασί, λέει. Λέω, τι κρασί, ρε φίλε, ρετσίνα. Αυτή τη ρετσίνα τη λένε κρασί. Είναι και είδες. Δεν το ήξερα. Από πού είσαι, μεγάλη, από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το κομπολό ήταν μεγάλο πιανό. Και βλέπω μια φωτογραφία του Παπαγιανόπουλου. Τι είσαι συγγενή, σου λέει εδώ απέναντι εμένα. Λέει εδώ. Σούτσου με λεωφόρο Αλεξάνδρας γωνία. Και εκεί απέναντι είχε και μια. Και είχε και ένα ζακροπλαστείο που λεγότανε. Γαμώτο, το ξέχασα το όνομα του ζακροπλαστείου. Τάλια, μάλια, πώς το λέγανε. Γαμώτο, το ξέχασα. Σόνια! Είχε και στάση η Σόνια εκεί. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Mm. Εκεί την έβγαζε ο Παπαγιανόπουλος που λες. Καθόταν ίσια και τα λοιπά. Πότε πέθανε, ποια χρόνια? Το 84. Επί Αλέφαντου στον Γκουμπόχ Παναθηναϊκό. Τελευταία χρονιά του Παντελάκη στον ΠΑΟΚ. Απρίλιο του 84. Φοβερό τύπο. Τα 72. Καλά πήγε. 72, θα μπορούσε να είχατε παραπάνω. Θα μπορούσαν τότε μπαλονάκια δεν κάνανε και τέτοια. Ναι. Σε έπιανε αυτό. Μπα πήγαινε σε κάνει ένα μπαλονάκι και ζούσε άλλα 30 χρόνια. Δεν πήγαινε, το έκανε σου λέει. Βάρε και τα είχε χορτάσει όλα ο Διονύσης. Γκόμενες ιστορίες ήταν μου 8. Ναι, Το έβρεχε το. Όλοι κομικοί ήταν. Δεν ξέρω, όλοι κομικοί τι κάνουν. Περισσότερο. Δεν το ξέρω. Όχι, είχα μεγαλύτερες επιτυχίες. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Και με τον βελονισμό τι γίνεται τώρα, τι χτυπάει αυτή την εποχή, για βάλε. Αδυνάτισμα. Ναι, ναι. Έχει όμως και μυοσκελετικά αρκετά. Αλλεργίες έχει. Αλλεργίες τώρα ξεκινάνε αλλεργίες. Έχει, ναι, ευερέθηση έντερο έχει. Ευερέθηση έντερο και πάντα ναι. Αντιστρες και. Να, το χέρι. Έχουμε πολλά κοινά μαζί. Έχεις έντερο. Ευερέθηση στο έντερο έχω. Νέος είσαι. Κολικούς έχω. Έχει, δεν μπορείς στο έντερο. Δεν μπορεί να κλάσει. Δεν όχι. Συγγνώμη, ναι. εντάξει. Ναι. Δισκοπάθεια έχω. Με χτυπάει στο πόδι και φοβάμαι και τα αεροπλάνα, έτσι. Πόσο χρόνο έχει. Με το τρένο ήρθε. 37. Το 80 γεννημένο. Το Everest δεν τρώθησε στρε. Τα τελευταία 5 χρόνια. Γιατί ρε φίλε, παντρεμένος είσαι? Όχι, διάφορα, αλλά όχι, όχι. Οικονομικά ζητήματα, με τις δουλειές. Άμα δεν θα είχε μεγάλη τροφή. Άμα ήταν θα είχε κολλικού. Όχι, θα είχε μεγάλη τροφή. Έχω και κολλικούς, έχω πάει 2 φορές στο νοσοκομείο. Ναι. Να σέρνομαι δηλαδή στα πατώματα κάτω. Εντάξει, κολλικό σε βάζουν εκεί ένα. Αυτό... Τίποτα δεν μου βάλανε. Αυρό μου βάλανε και μου πέρασε με τη σιγά. Μια βολτάρε, δεν είναι τη βολτάρε. Όχι βολτάρε. Βολτάρε δεν είναι. Μπουσκοπάν. Δισκοπάθεια έχω επίσης. Αεροπλάνα φοβάμαι. Με το τρένο ήρθα κι εγώ. Φοβάσαι. Χαίρομαι. Ραπτοπολίτη δεν ξέρω. Ραπτοπολίτη δεν ξέρω. Το στατιστικό λέει ότι το αεροπλάνο θα πέσει ένα στα 50.000. Αν είσαι μέσα όμω κάηκε. Ενώ με το πούλμαν τη γλιτώνει. Ξέρεις πως έχουν πεθάνει στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Τι? 150.000 στους δρόμους. Εκεί λοιπόν. Αεροπλάνα. Ξέρεις πόσες φορές τράκαρα εγώ με τα μάτια. Όχι αεροπλάνα. Να βλέπεις πως είμαι, αυτή είναι ελέστατος. Ναι, όχι. Σε αριθμούς λέω. Άλλο αυτό. Τι? Δεκαπλάσι. Ναι, άλλο με τα στατιστικά. Ναι, αλλά... Όχι, κινδυνεύεις πιο πολύ στο δρόμο. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις ότι χαλάω μηχανές. Χαλάω φώτα. Χαλάω χωρίς να το θέλω δηλαδή. Περνάει μια ενέργεια δηλαδή μέσα και χαλάνε τα πράγματα. Άντε να χαλάσει τώρα το αμάξι του χιλιτίδη άμα το περάσει από μπροστά. Θα με βρίσει, θα με κάνει, θα με ράνει. Θα αλλάξουμε μια μπαταρία, θα το κάνουμε. Άντε πες ότι χαλάει ας πούμε μια ηλεκτρική συσκευή ή το ίντερνετ. Λες ότι έχουν καταραμένα κτλ. Άμα χαλάσει η τουρμπίνα σε 10.000 πόδια τι γίνεται. Άλλο να χαλάσει. Καλά δεν τα λέω. Το φλάστο αεροπλάνο, μη μπορεί να στρίψει. Το φλάστο αεροπλάνο. Τι γελάς. Μην γελάς καθόλου. Άσε που μπορεί να κάνει μια προσευχή. Κάνεις μια προσευχή εκεί πάνω. Α, ναι, όπως θα θυμηθείς το Γρηγόρη. Ναι, άμα κάνεις προσευχή, ναι. Ναι. Άλλη λαμογιά αυτή. Προσευχή κάνει ο άλλος μόνο στη δύσκολη στιγμή. Ποτέ δεν κάνει σε μια εύκολη στιγμή. Ποτέ. Πάντα ζητάει κάτι. Τι λαμόγιο. Έτσι είχε πει τον Τζίμερο. Το πιο ωραίο αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι λαμογίστικη προσέγγιση. Ναι, ναι, ναι. Όλες οι θρησκείες έχουν το παρεδώσει όμως. Αλυσφαιρίσει γίνεται. Ο άνθρωπος είναι μεγάλο κοπρόσκυλο. Δηλαδή όταν έχει ανάγκη ζητάει. Όχι και χωρίς να έχει ανάγκη, για να του συμβεί μπορεί να ζητήσει. Για να μην του συμβεί. Ή να, ναι. Ή να έχει ναι. Καλοτυχία. Ναι. Άρα κανείς δεν είναι θεοσεβούμενος, είναι θεοφοβούμενος. Αυτό δεν είναι μόνο στο χριστιανισμό, είναι σε όλες τις θρησκείες. Το λέω, ναι, εγώ λέω, ναι. Από αρχαιολογική θρησκεία και όλα. Δηλαδή, ακόμα και τον τα, Θεό, τα άμαντα και όλα αυτά. Λαμογίστηκα τον βλέπει. Προς το συμφέρον. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Είμαστε λαμόγια. Είμαστε. Είναι λίγο μια στήριξη ζωής, εντάξει. Είμαστε. Έτσι, άποψη ψυχολογίας είναι ο άνθρωπος που ψάχνει να βρει στηρίγματα. Ψάχνει να βρει στηρίγματα. Εσύ με την ψυχή ασχολείσαι, με τα ψυχολογικά και αυτά, όχι, δεν νομίζω. Κατά ένα μέρος, ναι, αλλά όχι. Είσαι ένα πελάτη, σου περισσότερες γυναίκες, δεν είναι. Ναι. Οι μήτρε λες. Όχι. Όχι. Τώρα το κάνει ευγενικά τώρα. Όχι, όχι. Normal, θέλουν στήριξη όμως πολύ όμως. Πιο πολύ ποιοι θέλουν στήριξη, άλλες γυναίκες. Πάλι. Γιατί οι γυναίκες. Γιατί είναι πιο πολύπλοκες στις σκέψεις τους. Πολύπλοκες. Ναι, ο άντρας είναι πιο απλός, πιο απλοϊκός. Όταν λες πολύπλοκες, λέει για κάνε μας, δώσε τα φώτα. Δηλαδή εσύ για να πας Αθήνα, θα πας Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αυτές θα πάνε Ιωάννινα, Γρήνιο, θα γυρίσουν Λάρισα, ξαναπάνε.
Έχουν άλλη σκέψη. Έχουν πολύπλοκη σκέψη. Αυτό είναι. Ναι. Και αυτή η σκέψη δημιουργεί και ψυχονοσύνη. Ναι, σαφώς. Ναι. Το σκέφτεσαι πολύ, το ξανασκέφτεσαι. Ναι. Δεν κοιμάσαι το βράδυ. Ναι. Δεν τυχαίο. Δηλαδή και οι ήλικοι και οι ζαλάδες και οι αϊπνίες αφορούν περισσότερο γυναίκες. Οι μικρανίες αφορούν γυναίκες περισσότερο. Και τους τεμπέλδες που δεν δουλεύουν. Και αυτό σωστό. Αυτοί δεν έχουν ψυχοσωματικά τεμπέλδες. Και αυτό σωστό, ναι. Η δουλειά είναι ένα πολύ καλό αφορτικό και. Όσο λιγότερο σκέφτεσαι και λειτουργείς μηχανικά, τόσο καλύτερα. Και όσο περισσότερο δουλεύεις. Και δουλεύεις, ναι. Παράγεις, ας πούμε. Ναι. Αυτοί που σταματάνε τη δουλειά συνταξιούχοι μετά τα 60 ή μερικοί δημόσιοι πάλι σε 45 αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα. Σαλάδες. Όχι, ψυχολογικά προβλήματα που λες εσύ. Κατάθλιψη και αυτά εμφανίζονται ιδίως μετά την σύνταξη. Μετά τη σύνταξη. Mm. Νιώθουν δηλαδή ότι δεν μπορούν να παράγουν. Νιώθουν ότι έχουν αποσυρθεί, δεν είναι παραγωγικοί. Δεν έχουν νόημα, ας πούμε, για κάποια πράγματα. Στόχο, δεν έχει στόχο. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Ο στόχος είναι άτιμο. Νιώθεις παροπλισμένος, ναι. Ναι. Και εσύ τώρα, άμα σε βάλουν να σταματήσεις να είσαι στο σπίτι όλη μέρα, θα πεις: πονάει όμως, πονάει το στομάχι, σε πονάει εδώ. Πάνε να κάνουμε τους γιατρούς. Ασχολείσαι με μικροπράγματα μετά. Ναι. Τώρα όμως δεν έχεις χρόνο. Όχι, από πάνω μπορεί να πατήσει με το ποδάρι. Με τη γυναίκα σου αγώνες όλη μέρα, με τα παιδιά σου. Εντάξει. Με τις γάτες, με τους σκύλους. Αλλάζει το μυαλό σου. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό το Σεπτέμβριο έχουμε τα περισσότερα διαζύγια. Νομίζω καλοκαίρι. Επειδή τα ζευγάρια μένουν πιο πολλές ώρες μαζί, ας πούμε. Ναι, το καλοκαίρι σημαίνει. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Τι λέει, αφού. Όχι αδιαζυγία, χωρισμούς γενικά. Χωρισμοί γενικά. Ναι. Γιατί τρίβεσαι περισσότερο, λες με τον άλλο. Δεν ξέρω. Λες γι' αυτό. Πώς ερμηνεύεις εσύ πώς ερμηνεύεις αυτό το πράγμα. Μετά την ανάλυση του Πάου και του Πινελίκη που ρίξαμε στο τεχνικό κομμάτι. Τι να σου πω, εγώ τώρα οι περισσότεροι φίλοι μου χωρισμένοι είναι. Ναι. Πότε πρόλαβα είναι. Αφού κάνανε παιδιά. Αφού κάνανε παιδιά, κοίταξε, άμα κάνει παιδιά μετά, κοίταξε, πρέπει να τον πεις ότι φίλε δεν απειδάς. Θα ξενυχτάς. Η γυναίκα θα γίνει αντιερωτική. Δεν τα ξέραν αυτά. Νομίζω είμαστε τελείως διαφορετική γενιά. Ναι. Πώς χωρίζει, δηλαδή. Μας μάθανε οι γονείς μας τα εύκολα. Δηλαδή τι. Δεν μάθαμε στα δύσκολα, στις κακουχίες, δεν μάθαμε να κάνουμε. Στις κακουχίες. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είμαστε πολύ εγωιστές. Οι γονείς μας δεν ήταν τόσο εγωιστές. Κάναν πολύ πίσω. Ειδικά οι γυναίκες, αλλά. Γυναίκες κάναν πίσω. Ναι, πάντοτε. Ναι. Τώρα δεν κάνουν, λες, πίσω. Όχι, οι γυναίκες ποια είναι, δεν κάνουν πίσω, οι γυναίκες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πιστεύω ότι δεν κάνουν πίσω. Γιατί δεν κάνουν πίσω, δηλαδή τι. Πλέον εργάζονται, είναι ανεξάρτητες. Δεν έχουν ανάγκη πλέον τον άντρα οικονομικά να τους συντηρήσει. Ούτε συναισθηματικοί αυτοί έχουν. Άμα δουλεύουν, πες τι ανάγκη να έχουν. Γιατρέ, λέγε, βοήθα την κατάσταση. Ναι, νομίζω το οικονομικό κέρδισε το συναισθηματικό τα τελευταία χρόνια. Θα σου πω και μια άλλη ερμηνεία. Είναι ο άλλος 40 χρόνων μαντράχαλος. Έτσι. Δουλεύει, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια. 10 χρόνια. Σπούδασε κανέναν. Και τον πετάνε έξω από τη δουλειά τώρα με την κρίση. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Σε έχω ακούσει πολλές φορές. Πάει η γυναίκα που ψιλοδουλεύει, ας πούμε, ή δεν δουλεύει κι αυτή, ή δουλεύει περιστασιακά. Και σου λένε πως κάνει κάτι. Σε αυτή την περίπτωση ο άντρας πρέπει και κλέφτης να γίνει, και λοποδίτης να γίνει, αρχή να γίνει χυνηγός. Δεν γίνεται όμως αυτό στην πράξη. Θεωρία μπορεί να λέμε ότι θέλουμε. Αυτό δεν απομυθοποιείται ο άντρας που ως κυνηγός δεν είναι, ας πούμε, αυτός που φέρει το θύραμα. Πώς το βλέπεις. Ναι, ισχύει, αποδυναμώνεται. Αποδυναμώνεται στα μάτια της γυναίκας. Ναι, πέφτει στα μάτια της γυναίκας. Βέβαια, και πολλά από αυτά έχουν και κάποια συμβολική αξία, έτσι. Δηλαδή. Όπως είπες, από αρχαιωτά τους. Από αρχαιωτά των χρόνων. Προϊστορικούς χρόνους. Προϊστορικούς χρόνους, ο άντρας ήταν πάντοτε ο κυνηγός. Αυτό περνάει στο υποσυνείδητο της γυναίκας. Είναι σαν να έχει μπει στο DNA ουσιαστικά. Ναι. Είναι σαν να έχει μπει και έχει ενσωματωθεί στο DNA. Γι' αυτό οι άντρες που έχουν μεγάλη δύναμη, ισχύ και λεφτά έχουν πάντα ωραίες γυναίκες δίπλα τους και νιώθουν οι γυναίκες ασφάλεια και την πέφτουν εκεί πέρα. Λαμογίστηκα βέβαια το βλέπει και η γυναίκα έτσι. Τον κόλο τη κοιτάει και αυτή. Τι να κάνει. Να πάει στον άλλον ο οποίος είναι. Δηλαδή η Στάι και η Τρέν. Έχεις δει κανέναν γκόμενο φτωχό να είχαν. Από τραπεζίτες και πάνω. γιατρέ. Όλες οι σχέσεις έχουν γιατί δεν πήγε, ας πούμε, να φτιάξουμε κανέναν. Να παντρευτεί κανένα πακετά, να πούμε. Να παντρευτεί κανέναν στο ταχυδρομείο, ξέρω που κουβαλάει τους σάκους. Ή κανένα, ξέρω εγώ, ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει μια μικρή βιοτεχνία, έχει ένα μπακάλικο. Δεν παντρεύει κανένα τέτοιο. Γιατί η εξουσία είναι αφροδισιακό. Πώς το πες? Αφροδισιακό. Το είπε καλά, γιατρέ. Μαζί με τα αμύδια. Μαζί με τα αμύδια που είναι αφροδισιακά είναι και εξουσία. Όπως εγώ δεν έχω παρατηρήσει ποτέ γυναίκα. Επιχειρηματίας που να έχει κοινωνικά άντρα κατώτερο. Είδες ποτέ? Δεν τον κράτησε. Όχι. Τον πέταξε στον κάδο, δεν τον αφήσω. Εσύ γιατρέ, είδες ποτέ? Μια γυναίκα, ρε παιδί μου, από. Πώς εξήγησε, ρε παιδί μου. Πες το εσύ. Δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι ο άντρας έχει ένα ψυχολογικό θέμα με αυτό να βγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ναι. Έτσι, σε όλα τα θέματα. Ναι. Οικονομική επιφάνεια, κοινωνική μόρφωση. Ναι. Ό,τι και να είναι αυτό, το οποίο πρέπει να την. Όχι να την επισκιάζει, αλλά είναι τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά.
Και χωρίς να υπάρχει, η γυναίκα πρέπει να το δώσει αυτό. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Κοιτάς τώρα. Όχι, προσπαθούν οι παοξίδες να δικαιολογήσουν εδώ ότι έγινε όντως λέει χέρι ο Κρέσπο, αλλά η φάση δεν είναι ως μη γενόμενη γιατί ο Κουτρουμπής το τραβάει από τη φανέλα, γι' αυτό και πέφτει κάτω. Το είδες ήδη ο Κουτρουμπής να τραβάει τη φανέλα του Κρέσπο. Αυτά τα σενάρια είναι τώρα, αρχίζει ο Καζαντζίδης τώρα, περίμενε. Αυτό δεν το είδες λέει επίσης το πέναλτι που κάνει ο Παπασταθόπουλος, το είδες λέει. Βέβαια το είδα. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει και ο Κουτρουμπής λέει στον Κουλούρι. Ποιο Κουλούρι ρε φίλε. Ας τα δυο πέναλτι που δεν έδωσε ο Παναθηναϊκός Σιδηρόπουλος, αν δεν έβγαζε ο Γλύκος τα δύο γκολ που έβγαλε λέει σήμερα και τρώγαμε ντόρτια, Αθήνα λέει θα κάναμε Πάσχα τα γατάκια μας. Ο 265. Λοιπόν, για πες. Καλά το προσεγγίζει ο Αθηναίος το θέμα. Ναι, ναι, σωστό, συμφωνώ. Μάλιστα. Είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος, ναι. Δηλαδή δεν πλησίασες ποτέ να παντρευτείς. Όχι, όχι. Εσύ νέησες ποτέ με καμία γυναίκα. Όχι, δεν έχω σύντηση. Όχι. Δεν και νομίζω αυτό είναι απαραίτητο βήμα. Έχει τουαλέτα δηλαδή. Όχι, μόνο στις διακοπές. Να κατουργέσαι, να χέζεσαι και άλλα, να βάλετε μέσα και να μην μπορείς να μπεις μέσα. Σου έχει τύχει. Όχι. Εγώ λέω την αλήθεια. Γιατί με λέει αυτό βλάκα εμένα. Γιατί καλέ με λες βλάκα. Πρέπει να μάθεις λίγο τις επιστημονικές εκφράσεις αυτό που λες. Σωστό. Δηλαδή αν αυτό που είπες πριν το. Τι να τρώει μία η ώρα. Λες θα είναι για να τρώει μία η ώρα. Τι λέει. Α, έτσι να τρώει. Εντάξει, τότε το δέχομαι, φίλε. Με βάζει χέρι, κατάλαβες. Δεν μπορείς να τα βάλεις με το χειριστή. Είναι ευγενής ο Γιάννης. Ευγενής. Ναι. Ο Αϊντάρεβιτς τραυματίστηκε και δεν παίζει. Σίγουρα θα χάσουμε ραπ. Ρωτάει. Ρωτάει. Δεν νομίζω. Δεν είναι και ο Ολυμπιακός σε καμία καλή φόρμα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Ο ένας έχει προπονητή, η ΑΕΚ, ο άλλος δεν έχει προπονητή. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ποντάρω πολύ στον προπονητή της ΑΕΚ. Τον υπολογίζω πάρα πολύ τον προπονητή της ΑΕΚ. Τον θεωρώ κορυφαίο μετά τον Ουζουνίδη βάζω. Μετά βάζω τον Ζουνίδη. Θεωρώ τη ΣΑΕΚ κορυφαίο τον προπονητή. Θες γιατρέ να ανοίξουμε γραμμές, θα πάμε σε διάλειμμα όμως πρώτα. Σωστό. Γιατρέ, λέγε εδώ στα φώτα σου. Σε τι θέμα, εδώ είμαστε. Εγνατία 63, δεν είσαι. Ναι, ναι. Είναι η Κορίνα ακόμα εκεί απάνω. Πάντα. Την έχει γραμματέα μόνιμη. Ναι, ναι. Δεν βλέπω να αλλάζει γραμματή εσύ. Κι άλλες. Κι άλλες. Κι άλλες κοπέ. Ναι. Βοήθεια. Βοήθεια. Ναι. Έτσι. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40 μπήκαμε μέσα στον Bayern Real. Ο κόκκινος το πιάνει, έχει δύο. Το κάθαρμα, μπράβο του. Και μεγάλη ρέντα αυτή την εβδομάδα, τρομερή. Τρομερή, έπιασε τη Juventus, τρομερός. Μπράβο. Διάλει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Και φυσικά είδα Real σήμερα μέχρι το 65-70. Μόλις έγινε η ανατροπή, είχα και ένα φίλο μου που έπαιζε άσοχη. Έκλεινε με άσοχη. Τέλος πάντων, το τι πινελίκι έχει πέσει δεν λέγεται. Πάμε γραμμές. Το όνομά σου να πει το λέω. Κώστας από Χαλάνδρη. Κώστας από Χαλάνδρη και καταγωγή από τη Δράμα. Καταγωγή από Δράμα, οι γονείς μου. Ναι. Μου λες Παπάγο εκεί κοντά, είναι σε σένα. Ναι, είναι σχετικά κοντά. Σχετικά, πιο κάτω πρέπει να είναι η Παπάγο. Ναι, λίγο πιο κάτω. Είναι κάτω. Μετά το Χολαργό. Μετά το Χολαργό. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Γεια σας. Καλώς τον. Καλησπέρα και στα παιδιά εκεί που είναι. Καλησπέρα. Εγώ Παοξής είμαι. Για πες τώρα, τι οπτική γωνία έχεις για το. Κοίτα, εγώ τον είδα πολύ καλό τον Παοξής σήμερα. Πολύ. Πολύ καλό, πάρα. Γενικά άμυνα, επίθεση, κέντρο, όλα μου άρεσαν πολύ στην ομάδα μου. Πιστεύω ήμασταν λίγο άτυχοι και
μας αδείξει και η διαιτησία. Ένα γκολ αν βάζαμε που μετράκι για διπλό εκτός. Η διαιτησία που σας αδείξει, ρε φίλε. Ορίστε. Λέω, η διαιτησία που σας αδείξει. Παντού. Ένα πλάγι, αν θυμάστε, το 63. Το έδωσε ανάποδο, αν θυμάστε. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει το αποτελέσμα του αυτό. Οπωσδήποτε, αύριο στην εφημερίδα, καλά που μου είπε, γιατί θα βγάλουμε πρωτοσέλιδο, να βάλουμε στη φάση του 63 ένα μαχαίρι επάνω. Ε, βέβαια, ρε. Ναι. Τώρα, πλάι για ό,τι να λύσει. Άλλο, α αυτού κάτι πεναλτάκια, δεν έδωσε κάτι τέτοια. Ναι. Εμά όμω ολόκληρο πλάι για ό,τι. Αυτό πιστεύω αλλάζει το αποτέλεσμα. Ναι. Φίλε, στον Εύωσμο ήσουν σήμερα. Πάντα είμαι στον Εύωσμο. Α, στον Εύωσμο είσαι πάντα. Γιατί... Που σε είδα να βρίζεις το διαιτητή κάπου. Τι έκανες? Εσύ ήσουν που έβριζες το διαιτητή και τον Πανουριά σήμερα. Ναι, πού μου είδες? Σε ανακάλυψα, επόμενη γραμμή. Έλα ρε φίλε, πάμε, μας ξεγελάζεις τώρα. Γεράσαμε τώρα εδώ. Ας πρίσαν και τα φρύδια μας τώρα, μας ξεγελάζεις εσύ χθεσινός κατώ να πούμε. Καλημέρα, κοροϊδεύεις. Καλημέρα, το παλιάνθρωπο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα, ε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλά ρε φίλε, εσύ τι κάνεις? Τι έγινε, ρίξανε στο Κομίνι τον Επούπτη. Το Κομίνι, ναι, φταίει το Κομίνι. Ο Κομίνις φταίει. Γιατί ο φταίει ο Κομίνις, τι έκανε? Για άλλη μία φορά θα αιτιολογήσω παραφτάκια. Συγγνώμη, άνθρωπα. Για ποιο γκολ φωνάζει το Κομίνι? Για ποιο γκολ αυτοί το τηρίζουν για το χέρι που δεν έδωσε? Ποιο χέρι? Ένα χέρι που έκανε παραδυναϊκός εκεί. Του Κρέσπο γιατί δεν το έδωσε? Του Κρέσπο γιατί δεν το έδωσε? Το ξέρω εγώ, τι γινόταν, ένα το... Του Κλωναρέδη τον πέναλτι γιατί δεν το έδωσε? Θα αποδείξω για άλλη μια φορά, Κωστή Ραπτόπουλε. Βρε με Σιδηρόπουλο, χάσαν 2-0. Απαράδεκτο. Μα ασύλληπτα απαράδεκτο. Αυτή είναι, δεν μπορώ να παραπάνω. Αυτές είναι δυνατότητες. Αυτή είναι δυνατότητα μιας μικρής ομάδας. Όταν εγώ τη λέω μικρή ομάδα, βγαίνετε και με κάνετε. Εμείς μέσα στη Τούμπα χάσαμε ένα παιχνίδι στο 94 και η μπάλα ήταν μισό μέτρο έξω από τη γραμμή. Η καλά διαφάση ήταν μόλις. Του Κορέα. Άκουσες κανέναν από εμάς να παραπονιέται για διαιτησία? Όχι. Με άκουσες να μιλάω σε εκείνο το παιχνίδι για διαιτησία? Όχι. Δεν βγήκε τους 80 το ρογκάρι του Λάζαρου, χάσαμε το παιχνίδι. Επειδή είμαι μεγάλος σύλλογος, δεν μπορώ να κάνω και ένα σχολείο με υπηρεπότητα. Και με κάποιο τρόπο τι θέλω να αλλάξει το διαιτητό. Σήμερα η διαιτησία ήταν άψογη. Εάν εσείς είστε ανίκανοι, είστε μικροί σαν μέγεθος και δεν έχετε κίνηση στις μονάδες που απαιτείτε για να κάνετε πρωταθλητισμό, δεν θα είστε ο Ραπτόπουλος. Ούτε ο Καζογενός ο Επίς. Τους λες, κάτσε τσίμηρο μαζί ακρογωνιαίοι λύθοι μπροστά από τα στόπερ. Γιατί κλείνει ο Εμποκού, κλείνει ο Κλωναρίδης τον άξονα. Εκεί θες χαμηλά δυο σκυλιά. Δυο σκυλιά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς απόψε. Ναι. Σιμώνες, Γιώχας, ο Γαλανόπουλος. Σωστό. Και οι τρεις μέσα. Με Μάγκαλο, Λάζαρο, Σταφερά και Αραούχο, Πορυφή. Στους αφέρες, εκείνους τους ψηλούς του Σταφόπου του Ολυμπιακού. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς σήμερα για να πάρουμε ένα 0-0 ή στη χειρότερη να χάσουμε ένα 0. Η χειρότερη είναι το χειρότερο. Αλλά ο Χιμένος δεν είναι απειλή. Δεν είναι ποτέ τον άχυλο το Σέρβο. Τον άχυλο το Σέρβο. Είναι προπονητής. Δεν κάνει αγροτικό. Ο Χιμένες. Ο Χιμένες δηλώνει επάγγελμα στο ε1 της εφορίας προπονητής. Δεν δηλώνει αγροτικός διατέας. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να γίνεις μεγάλη ομάδα, αλλά από όλα που απαιτούνται για να είσαι μεγάλη ομάδα, εσύ έχεις μόνο τα χρήματα. Μόνο τον κύριο Σταβίδη, τον οποίο σέβομαι απεριόριστα, θα το παραλάβω για άλλη μία φορά, ότι πήρε τη λάθος ομάδα. Δεν πρέπει να έχεις πάρει την αεκάρα και να πρελενώσουν από τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, ρε Ιβάν. Τι να σου κάνω τώρα τι να σου κάνω εγώ? Θα μου πεις, εκεί που έπρεπε να πάω δεν υπήρχε η Άκη στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το καταλαβαίνω την Άκη. Αλλά να μου στεραχωριάζω τώρα, τι να σου κάνω? Κέρδισε στο Παναθηναϊκό με το χουχούμι
με τον Νόστο. Ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα που έπεσε από ποιον παίκτη του Μέντρα που αραίδιδε. Με 10 διαφορετικούς παίκτες έπεσε. Και σήμερα την προηγούμενη Κυριακή να παίξει ο Μάτος, να παίξει ο Λέβας, να παίξει ο Σάκο και σήμερα ήταν όλοι έκανε αραίδιδες. Και στους τόσους Ιδρόπουλος. Είδε στο δεύτερο ημίχρονο φρεσκαδούρα ο Παναθηναϊκός. Σαν κόμενος 30 χρονών με άκουα βέλβα της Williams ήταν μετά από ξύρισμα. Και ο άλλος ήταν, θα είναι και βγήκε από τον Κιανό Σταυρό μετά από έχει γύρισει προστάτη. Άσε ρε φίλε, πάμε, επόμενη γραμμή. Άκουα βέλβα της Williams, φράπα το μάγουλο. Και μπρουτ. Και μπρουτ. Καλημέρα ναι. Τι να πω ρε. Τι χωριατά ρε είμαστε εδώ πάνω ρε. Καλημέρα. Τι βλαχοκούδου να είμαστε, λέγε φίλε ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ θα σου ρωτήσω για το χθεσινό παιχνίδι το βράδυ. Ναι, να με ρωτήσεις ότι θες, το είδα σε ένα κολόμπαρο. Με ποιον ήσουν, μαχητές ή διάσημοι? Μαχητές ή διάσημοι. Έλα, έλα, χαροταντήσιμη πλάκα. Λοιπόν, μ' αρέσει που κάνεις και όμως σαν τον κόκκινο Παναθεμάς. Έλα. Έλα, κρύε, λέει, ναι, άντε, μαχητές ή διάσημοι. Εγώ με τους διάσημους είμαι. Δεν έχει... Ναι. Έλα. Με τους διάσημους είμαι εγώ. Ο κόκκινος είναι με τους μαχητές. Πάντα μάχεται να γίνει διάσημος, αλλά δεν μπορεί. Κατάλαβες. Δεν χαίρεται. Εγώ πιστεύω η Μπαρτσελόνα δεν έχει ελπίδες να περάσει. Δεν... Γιατί το λες αυτό? Πες μου αυτό... το λόγο που το λες αυτό να γουστάρω. Θέλω να μου αιτιολογήσεις το λόγο. Α, μ' αφήσεις να μιλήσω, θα αιτιολογήσω. Ναι. Καταρχήν, τέτοια ανατροπή δύσκολα πιστεύω γίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα φάει και γκολ, πιστεύεις δηλαδή ότι δεν θα μπορέσει να τραβήξει τέτοιο παιχνίδι όπως τράβηξε με την, πώς τη λένε, τη Μονακό, ε? Πιστεύω ότι τέτοιο μάτς 3-0 έχασε, τώρα αν κοίσε 1-2-0, εντάξει, αλλά δεν κυνηγάει 3-0. Δεν το πιστεύεις γιατί τα χαφ της Μπαρτσελόνα έχουν μυρίζουν γεροντήλα, χαρίσιο νοσοκομείο, γεροκομείο. Με τον γιατρό τον παλιό να γράφει τα φάρμακα από ναι. Και γκολ να μην φάει, τέτοια ανατροπή στην ιστορία δεν έχει ξαναγίνει από 3-0. Πώς δεν έχει γίνει, ρε φίλε? Πότε έγινε? Σε Champions League ή σε άλλα πρωταθλήματα? Champions League. Που τι προάλλες δεν έκανε πάλι η ίδια ομάδα, Champions League. 6-1. Ναι, άλλο το 4-0 και άλλο το 3-0. Αφού το 4-0 είναι καλύτερο από το 3-0. Ναι, αλλά με το σκεφτείς πιο λογικά, πιο... ή πιο εύκολο το 4-0 από το 3-0. Πώς ρε φίλε, αφού 3-0 είναι άλλο, 4-0 είναι άλλο. Ναι, άλλο, αυτό λέω ακριβώς, άλλο. Το 3-0 είναι πιο δύσκολο να το γυρίσεις. Γιατί έχανε 2-0 στο ημίχρονο. Μάλιστα. Καλώς φίλε, τα λέμε. Άντε, καλή νύχτα. Πόλη είναι αυτή ρε. Βγάλανε αυτή την Ευσεβίου πάμπλουτη, ακούς. Με τον Λάσκαρ εδώ πέρα, πήραν τον Άρη. Με το Πούλμαν πήγανε. Στην Αθήνα πέρασε λέει και ο Βλαχόπουλος, έκανε και χιούμορ. Τώρα που έπιεξε σύραν, καλή, θα πάμε λέει με το Πούλμαν. Του δέσμευσε ο Λετωνός 60 εκατομμύρια ευρώ με δικαστική απόφαση. Η άλλη ήταν παντρεμένη Ευσεβίου με ένα περιπτερά στην Κύπρο. Το ξέρεις αυτό? Ήρθα να πάρουν τον Άρη, τον κάνουν μεγάλο. Τον πέρασε και ο Πάοκ τώρα. Μου είχε τρεις και ο κανένας εκεί στο παλατάκι. Κατάλαβες? Ούτε ο φύλακας του Καλαμαρί δεν πάει εκεί. Καλημέρα, θα μας τρελάρουνε. Δεν μπορώ ρε φίλε, τι, οι Ηρακλήδες πανηγυρίζουν που θα πέσουν στα χαρτιά. Λέγε φίλε, καλημέρα. Είσαι ο MVP's του rotation. Ο Sherlock Holmes το έχω βάθος πάγκου. Τι λέγαμε προχθές? Ξέρω ρε φίλε, τι λέγαμε προχθές? Έξω το Τσίμιροτ, έξω το Μάτος, έξω το Λέοβατς, έξω το Σάκοφ. Έξω το Σάκοφ. Πάω κυμερέ. Ο Σάκοφ. Ναι. Είναι σαν τον Κιωσέ που πηγαίναμε και κάναμε μετακομίσεις, μεταφορές. Μπράβο. Να το βάλεις δύο παιχνίδια σε έντονο ρυθμό το ναι. Σάκοφ. Πού πας δε καραγκιόζη, πού πας? Είμαι ΠΑΟΚ, μεγάλη ομάδα. Έχω βάθος πάγκου. Ναι. Έχω βάθος πάγκου. Γεια σου γιατρέ. Γεια σου Σταφανε, καλησπέρα. Γεια σου φίλε από το Χαλάνδρη. Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα στον γιατρό, τον Σπύρο, τον υβροχειρούργο που μας ακούει. Είναι σε υπηρεσία. Ναι, ναι, ναι. Να τον ευχαριστήσω για τα βιβλία. Έχω φτάσει στη μέση του πρώτου. Λέει φοβερά πράγματα. Το βιβλίο. Βέβαια, ναι. Για την κατοχή. Ξέρεις, τα ένοχα μυστικά της κατοχής. Ναι. Τα διαβάζεις και εσύ. Εγώ διαβάζω για τα πετρέλαια. Ναι, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Τι διαβάζω.
Μέχρι πριν από ένα χρόνο διάβαζα το τραστ του Γέλη. Κοιμάω που πάει, είπα πριν το θάνατο να διαβάσω κανένα ιστορικό βιβλίο. Ρωμάκο θησαυρό. Τι όνειρο ήταν αυτό χωρίς κάτσε εκεί πέρα στα Εξάρια, χωρίς Τσίμηρο, τι έγινε, πάμε για pressing ψηλά. Ναι, 20 λεπτά ήταν το pressing αυτό ήταν. Που σκώσαμε μετά. Ψηλά ένα ημίχρονο με τεφορμέ ομάδα. Τι κόλπο ήταν αυτό. Ναι. Είναι σαν να πάει ο γέρος με την τριαντάρα και να πει έλα μωρό μου θα σε κάνω κόσκινο. Αντί και φτιάξω εγώ, ναι. Κάνω μου λίγο μασάζ στις γάμπες. Ανέβα λίγο απάνω μου, να σε μυρίσω λίγο. Τρίψε με λίγο. Τρίψε με λίγο. Πού πάρε, φίλε. Πού πάρε, φίλε. Ρε βλάχο παόξι, πού πάρε με το ταγάρι στην πλάτη, ρε. Πέταξε, πέταξε γλώσσα ομάτος από το ανέβα κατέβα, σήμερα έπαιζε box. Σφαλιαρίτης έρχεται, τσατιζότανε. Ναι. Απ' την κούραση. Απ' την κούραση τσατιζότανε σήμερα, τον είδες. Τον Βραζιλιάνο. Ο αθληταράς. Ναι. Έτσι είναι αυτά, φαίνονται τα σημάδια. Τέλος πάντων, αυτό που είπαμε, ο Ζουνίδης το τυρί το πέταξε, του βγήκε. Πέταξε τυρί και έβαγε λουκάνικο. Και εμείς εδώ πάνω πανηγυρίζαμε. Είμαι Πάοκλη. Έξι έπρεπε να τους βάλω. Έξι έπρεπε να τους βάλω. Λέει να μην μιλάνε. Τι γίνεται τώρα. Τώρα κράζουμε Ίβιτς. Ακούω να πούμε ο Ίβιτς. Έτσι ο Ίβιτς αλλιώς. Όχι, αυτά να τα πούνε πριν το μάτς. Γιατί στο. Έπεσε. Όχι, ρε, εδώ είμαι. Γιατί εμείς τηλεάστηκε σε αυτό. Μας έκανε εντύπωση. Δεν παίρνει το Τζίμι Ροτ. Δοκίμασε ναι, σχήμα χωρίς το Τζίμι Ροτ. Δεν μπορεί να είναι κουρμπαγλάδε εδώ ότι ο Τζίμιρο τι το τραυματία. Ναι, δηλαδή σαν να λέμε τώρα. Πάνε πράξιμο. Ναι. Δηλαδή. Άκου τώρα. Ναι, απλά. Δηλαδή πα να κάνει. Δεν μα είπε ότι έγινε εκεί, κατάλαβε. Δεν μα είπε, ναι, σαν να λέμε τώρα πάμε να κάνουμε μαρμίτα χωρί Ραπτόπουλο. Δεν γίνονται αυτά δηλαδή. Εντάξει. Τέτοιο σχέδιο πήγε να γίνει σήμερα. Και πώ το έκανε αυτό τώρα με δύο εξάρια σάκοφ κάλια να πιέσει ψηλά χωρί τριχαντήρια. Μπορείς να με το δικαιολογήσεις αυτό, την κίνηση. Πρέσινγκ ψηλά. Με δυο ψηλά κορμιά, ναι. Εξάρια, αργά, να κάνεις πρέσινγκ ψηλά. Με ποιους ρε, με το μισοπνεύμα του Τζαλμά. Ναι. Με τον Ενρίκη που θέλει ψυχολόγο. Με ποιον ρε φίλε. Ψυχολόγο θέλει. Ψυχολόγο θέλει για τον ίδιο στον άνθρωπο να πούμε. Από τα τρία μέτρα την πέταξε εκεί που θα την πετούσε ο Κλάους ρε φίλε. Αχ, δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Είμαστε χωριαταρέ εδώ, πάει τελείως. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή εντάξει, κρίμα. Μέτριος ο Παναθηναϊκός και έφαγε και τους έριξε δύο. Ο Παναθηναϊκός δεν μ' άρεσε, ξέρεις, δεν είχε. Μέτριος ήταν, εντάξει. Ούχε αυτό ποδοσφυ... το τρέξιμο, τη φόρμα, το transition δεν το είχε, δεν το είχε. Όχι, ναι, ναι, δεν τράβηξε. Η ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μπέρκ τους έσωσε. Με τις assist και με τα τέτοια. Στον Εύωσμο πήγες να κάνεις μανούρα. Όχι, ρε, δεν είναι έρμο να πάλι δηλαδή, να πάω. Το έβλεπα στην τηλεόραση. Τι να πάω να δω τα χάλια μας τώρα εκεί πέρα. Πάμε να παρακάνουμε. Ναι, ρε, πάμε να παρακαλάμε τώρα τον αγροτικό αστέρα να κερδίσει τη Λαμία. Άσε το. Περ το αγροτικό αστέρα η διαιτησία. Κατάφεραν πολλά πράγματα οι σουπεράδε σήμερα. Απλά έτσι δεν γύρισαν. Ναι, κατάφεραν το μάτς. Τι να γυρίσουμε, ρε φίλε, τώρα εκεί πέρα. 20-30 άτομα έχει στην κερκίδα και εκείνη ήταν το αγροτικό αστέρα. Πώς ήταν, νομίζεις. Σιγά τον κόσμο τώρα που είχε. Ο γιατρός δεν στα είπε, δεν πήγε ο Βασίλης εκεί. Κώστα, τέτοια κατάσταση δεν έχω δει. Βέβαια τώρα. Άντε να είχε 100 άτομα, τι να είχε παραπάνω. Αυτά που είδα, να λέει στον Εύωσμο, είναι από τις πιο απολαυστικές στιγμές ποδοσφαιρικά που έχω ζήσει. Καλτ καταστάσεις, λέει ο γιατρός. Ναι. Μα αυτά βρυσίδια ακουγόταν από τη τηλεόραση, ρε φίλε. Γινόταν μάτς και βρίζανε, ξέρω εγώ, κάτι παράγοντες Ισλαμίας, ξέρω εγώ, και τέτοια. Πού το είδε στο ματσάκι σήμερα, Πάοκ. Σε δύο διαφορετικά μαγαζιά γιατί δεν βρήκα καρέκλα. Ξεκίνησα από το προπό του Μπουτόταυρου. Ναι. Πήγα Κρόνο και μετά απέναντι στο Κουάρτ. Είναι σε τρία διαφορετικά μαγαζιά. Κατάλαβα. Δεν ήξερα. Στα τρία διαφορετικά μαγαζιά. Με σιδερόπλε το παν. Αγνώμονες παοξίδες λέω. Τι άλλο σας κάνουμε. Τι να σας κάνουμε. Σιδηρόπουλο. Αυτοί βρίζουν και το Σιδηρόπουλο. Ναι. 60-40 υπέρ του Πάουξ σήμερα η διαιτησία. Και όπως λέω, Στέλιος εδώ το παιδί. Με το αμαξίδιο, ποτέ θα πάμε για τζόκινγκ να σηκωθεί σε αγόρι μου. Ναι. Το λάθος του Ίβιτς είναι ότι έπαιξε για όλα τα αποτελέσματα και δεν εστίασε στην προφύλαξη του σκορ. Βέβαια. Αμαρτία, ρε. Με Σιδηρόπουλο να έχεις διαιτητή και να μην μπορέσεις να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα για τον επαναληπτικό, ρε φίλε. Με μισό Παναθηναϊκό, δηλαδή με μισή απόδοση, απίστευτα πράγματα, σκάσαμε εδώ πάνω. Τώρα, αν είμαι εγώ, ας πούμε, ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ, τον πάρω τηλέφωνο τον Σιδηρόπουλο να του πω πώς τον έχει στο μικρό. Λέμε ρε παιδί μου ότι μιλάμε. Ξέρεις τι θα με πει. Τι να σε κάνω ρε φίλε, δύο πέναλτι δεν τους έδωσα. Τι να σε κάνω άλλο, ναι. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Απίστευτο. Θα πάμε στον Άγιο Χριστόφορο το Πάσχα. Θα πάμε ρε φίλε. Ψάρια εκεί, να φάμε πουθενά. Τι θέλεις.
Κρέας θα φάτε, κρέας, ε. Θα φάμε ρε φίλε, κρέας ρε, κατσίκια ρε, κοκορέτσια θα φάμε ρε, ό,τι θες θα φάμε ρε. Ναι. Έβερε. Ένα έχουμε ρε. Με μετά. Ο 20 είναι ευρώ μάμε ρε, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Σιγά, πόσα γουστάρουμε τις γιορτές τώρα, άσε. Είσαι επίσημος προσκεκλημένος, είπαμε. Ναι. Με προεδρική καρέκλα, τα λέμε δύο εβδομάδες πριν αυτά, δεν τα ξανασυζητάμε. Τελείωσε. Κόρδοπα, ιατροδικαστή, πρώτη μούρη. Και όλα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Και μείνει κάτω το τραπέζι τα κοκαλάκια από τα αρνίδια τρώει. Εγώ θα πετσούλε. Ξέρει, τα σκυλιά πάνε πάντα σε αυτό που του ταΐζει. Ναι, έτσι, έτσι, που του κάνουν τα χατήρια. Μόλι μπαίνω εγώ στο σπίτι και πάω να φάω, ζυν, φωλίδα από κάτω. Έτσι, ζυτιάρα με το μάτι το άπλιστο. Ναι, ναι. Οι άλλε δεν τη δίνουν τίποτα την καημένη. Λέω, κάτσε, κάτσε εδώ να φύγουν αυτέ, να σε δώσω εγώ από κάτω. Λέω, τσίμι, τσίμι να πα. Άμα κάνει κανένα ημετό η μήνυ, με προδίδει. Με πρόδωσε ρε μήνυ, λέω. Με ξεπρόσκιασε να πούμε. Τα λέμε, για χαρά. Γεια σου, αδερφέ, γεια. 4.95, καλά τα λε, ρε φίλε. Εγώ κοντεύω να σκάσω, σε ακούω και ηρεμόλη. Κάποιο πρέπει να ακούσει για να ηρεμήσει. Γιατί άμα ακού τα γλυψίματα, θα ιδιάσει. Θα βγάλει το αρνί που δεν έφαγε. Καλημέρα, ναι. Πάμε, μάλιστα. Κάνω διαμελονισμό εδώ, γιατρός, πότε ανοίγεις, γιατρέ? Δεν κλείνουμε. Δεν κλείνεις. Ναι. Δηλαδή το Πάσχα θα είσαι ανοιχτό. Εκτός Σαββατοκύριακο, δεν θα στάσεις. Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή θα μελονίσεις. Όχι, θα κλείνω κλειστά. Κατάνοιξης, γιατί. Δεν τρυπάς, δεν κάνει. Όχι. Μην είσαι καταραστεί ο ιερόν μου. Δεν είναι αυτό, αλλά... Τρυπείς το στομάχι σου. Να ξεκουραστούμε λίγο. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Κωστής. Καλημέρα, φίλε. Καρτόπουλος. Είναι ο μεταξίας. Έλα, φίλε. Καρτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Εγώ ακούγομαι. Ου, καθαρότατα. Χρόνια πολλά στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Ποια είναι αυτή? 93 χρόνια ΑΕΚ. 93 χρόνια ΑΕΚ. Πότε είσαι γεννημένος, λοιπόν, το 24 είναι η ΑΕΚ. Το 24. Το 24. Χρόνια της πολλά, λοιπόν. Λοιπόν, πρώτον. Ραπτόπουλε, αφού το Στέφανο τον έχει κάθε μέρα στην εκπομπή, πες το να μην παίρνει τηλέφωνο μας κάνα, περιμένουμε εδώ μισή ώρα. Σταμάτα ρε φίλε, από ποιο χωριό παίρνεις? Από ποιο χωριό? Εγώ είμαι τη Σέρες. Του κατάλαβα. Του κατάλαβε? Ναι. Πώς? Από την προφορά. Άντε. Από τα φωνή ήταν. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Έλα, Κωστή, νόμιζε ότι θα πάρει κύπελο, αλήθεια. Θα πάρει πάω κύπελο. Γιατί να μην πάρει? Άμα ανατρέψει το 2-0. Άλλο με αυτό, το άλλο εκείνο. Δεν ξέρει την μπάλα, δεν ξέρει. Εμεί μιλάμε για σήμερα. Αύριο μπορεί ο Ήβης να του διαλύσει. Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Πού να ξέρω. Ρε Κώστα, ο ΠΑΟΚ με το τι έχει, αν πάει τελικό με τη σχολική ομάδα που είχαμε πριν 5 χρόνια, θα το διαλύσουμε. Αυτές είναι οι. Έλα βρε σερέι, τώρα θα διαλύσετε και θα κάνετε. Τι ομάδα είσαι εσύ? Τι πράγμα? Τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ είπαμε. ΑΕΚ. Εσύ κοίτα αύριο με σε απεκλείσει ο Λεμονής και γελάμε. Κοίτα, ο Βραδίνος τώρα... Αγωνιστικά τη θεωρία από τον Αϊτάρε. Η ομάδα είχε πρόβλημα, αλλά μπορέσαμε και κάναμε ένα παιχνίδι καταπληκτικό. Λέω κάτι μπορεί να αλλάξει. Μετά, πλάκα κάνεις. Ο Λεμονής και ο Νικοπολίτης, άμα τους βάλετε κάνουν διάλογο, ο Αγγελόπουλος, η ταινία. Και ο Τσάρτας. Ναι, και ο Τσάρτας 3. Α, χάσει από το Λεμονή, ρε. Δεν πρόκειται, να ξέρεις. Δεν πρόκειται. Θα δεις. Άμα φέρω διπλό θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο. Ναι. Άντε να δω από τη Σέρα θα με πάρεις τηλέφωνο. Σε περιμένω. Είδες Bayern Real. Ή μέχρι το 65-68 τώρα είδα τα γκολ που μπήκαν. Το 1-2 δεν το είχα δει. Φίλε, με έκανε μεγάλη εντύπωση ο Ζιντάν. Έβαλε πολύ μυαλό, να ξέρεις. Ο Ζιντάν έβαλε μυαλό. Έβαλε μυαλό. Γιατί έβαλε μυαλό? Πες μου για ποιο περίμενε. Τι έκανε? Γιατί προσέχει την άμυνά του. Προσέχει την άμυνά του. Ναι. Πού το είδες αυτό, σε ποιο σημείο του παιχνιδιού, θα σου πω εγώ πού το είδα. Ωραία. Έδωσε την μπάλα στην Bayern. Ναι. Έκανε ένα ημίχρονο η Bayern, έβγαλε ένα γκολ, μετά τους καθαρίσανε. Πώς εξηγείς ότι με τον Μαρσέλο και τον Ρονάλντο στην πλευρά εκείνη, δεν μπόρεσε ο Ρομπέν να μπει προς τα μέσα και να δημιουργήσει κατάσταση? Μια φορά το κάνει. Γιατί βοηθήκε. Μια φορά το έκανε μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Τους πήρε παραμάζωμα όλους εκεί, έκανε μια σέντρα και στο Βιντάλ έκανε μια κεφαλιά out. Πώς το εξηγείς αυτό? Γιατί και ο Μπέιλι και ο Ρονάλντο βοηθούσαν πολύ τα μπακ και τα χαφ. Ρε παιδάκι μου, Ρονάλντο αριστερό εξτρέμ, δεξί αριστερό μπακ Μαρσέλο. Ναι.
σαν να λες χτύπα τους από εκεί. Πάει από εκεί η μπάλα. Αλλά ρήγματα δεν γίνονται. Πώς έγινε αυτό, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Πέσαν τριάδες πολύ. Α, μπράβο. Αμυντικό χαφ, αριστερό ενδιάμεσο και αριστερό μπακ. Όλα τα ντουμπλαρίγματα πήγαν από εκείνη την πλευρά. Έτσι. Και ο Αντζελότη με το χάπι δεν έδωσε επιθετικό ντουμπλάρισμα σε εκείνη την πλευρά να δημιουργήσει θέμα. Ο Μαρσέλο αμυντικά δεν είναι επιθετικά, όμως είναι πολύ καλός. Μαρσέλο μπορούσε να παίξει και εσωτερικός μέσο σε 4-3-3. Να βγαίνει σαν τρίτος χαφ και να δημιουργεί ρήγματα και καταστάσεις. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Ντι Μαρία τότε στον τελικό με την Ατλέτικο. Μπράβο. Που γύρισε το μάτι. Για λέγε. Αύριο στο 4-3-3 χωράει ο Γαλανόπουλος μέσα. Σαν χαφ αμυντικό. Έχει παίξει ποτέ. Έχει παίξει ποτέ. Αμυντικό χαφ, πιο πολύ εσωτερικός είναι. Δεν τον έχουμε δει ποτέ όμως σε τέτοιο σημείο. Με τον Γαλανόπουλο, ρε φίλε, να πας να κάνεις τον Ταΐ στον Καραϊσκάκη, κόφτη. Δεν έχει κι άλλο, ρε φίλε. Ο Ντάρεβιτς τραυματίστηκε. Τραυματίζεται ο Ντάρεβιτς. Ναι. Έχεις Γιώχανσον. Γιώχανσον Σιμώνης, δεν έχει άλλο. Δηλαδή, με ένα εξάρι και δύο οχτάρια η ΑΕΚ αύριο στον Καραϊσκάκη δεν μπορεί να παίξει. Αυτό λέω. Με εξάρι Σιμώνης και Γιώχανσον Γαλανόπουλο, 8. Ναι. Αχρήστος πόντας Ζανετόπουλο. Είναι θέμα. Είναι θέμα εκεί. Ο άξονας είναι θέμα. Αυτοί θα παίξουν με Φορτούνι, Μάρτινς και πώς το λένε τον άλλο. Μπορεί να πετάξει και ένα πιτσιρικά, να πετάξει τον Αντρούτσο. Καλή τριάδα είναι αυτή. Όσο ακούω Καρντόσο σεντερφόρ δεν φοβάμαι τίποτα να ξέρεις. Δεν φοβάσαι τίποτα Όσο ακούω Καρντόσο σεντερφόρ. Άντε να δούμε. Μπορεί το βάλει άλλο. Αυτά η ώρα κολλημένη. Εδώ να ακούσουμε και να δούμε. Έφυγες. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ήθελα να πω επίσης ότι από την Κυριακή, βασικά όχι στο σημερινό παιχνίδι, τη Κυριακή θέλω να αναφερθώ. Κάπου να σε ακούμε, φίλε. Βγάλε εκεί τα καλώδια να πούμε τους διαόλους και μίλα. Μ' ακούς. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω καλύτερα τώρα, ναι. Ωραία, ωραία. Λέω, όχι στο σημερινό, στο παιχνίδι της Κυριακής που ξεκίνησε κάτι ήθελα να αναφερθώ. Ποια είναι η βασική ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή, και ποια είναι η δεύτερη? Ποια είναι? Ποια είναι η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να κατεβάσει, εφόσον έπαιξε με τη βασική? Α, τι να κάνει δηλαδή? Δηλαδή, να βάλει τον Κίσιο δεξιμπάκ, τον Δελεγιανίδη αριστερό στόπερ, να βάλει τον Πούγκουρα στόπερ, τι να κάνει? Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Τι να μου πεις? Ο Παναθηναϊκός έχει 11 παίχτες. Οι άλλοι παίχτες έχουν προσαρμογή φέτος μηδενική. Και οι παίχτες του είναι τουλάχιστον για βίντεο προς γάμα εθνική. Οι παίχτες ο Πάγος του λες, Βλαχοδήμη, Μπουμάλ, Χουχούμιδες, Ευαγγέλου κτλ. Ο Μπουμάλ είναι πιο, ο Μπουμάλ είναι καλός. Ο Μπουμάλ είναι καλός, απλά έχει καιρό να παίξει. Μωρέ. Έχει καιρό να παίξει. Ο Μπουμάλ είναι πολύ καλός. Θα παίξει, απλά έχει καιρό να παίξει. Ναι. Οι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ, που πήρε, ας πούμε, που έχει. Ο Αθανασιάδης τι είναι, πρώτος ή δεύτερος? Ο Αθανασιάδης παλέμαχος είναι, εκεί να παίζει με τον Κούρη. Α, μπράβο. Ο Κουλούρης τι είναι, πρώτος ή δεύτερος? Ατάλαντος είναι. Ατάλαντος. Ο πρώτος είναι ο Πρίγκιπης που είναι τερματίας. Άρα, τι να κάνουμε, δεν έχω... Κλίδα, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Άρα την Κυριακή δεν είχες ούτε πρώτο ούτε δεύτερο. Ναι. Πάμε μετά. Ο Ουάρντα ή ο Μπίσεσβαρ. Το ίδιο είναι. Με λίγα λόγια θέλω να σου πω ότι όλοι οι παίκτες από τον πάγκο και από την εντεκάδα έχουν προσαρμογή και είναι εναλλασσόμενοι. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ δεύτερους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει δεύτερους παίκτες. Εκτός και αν φέρναμε... Πάγκο... Ναι, κατάλαβα τι θα πεις. Εκτός και αν φέρναμε όλη τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, την Άντερ 21, αυτό είναι άλλο. Αλλά και εκτός και αν έπαιζε ο Μπρίκιτ στη θέση του Γλύκου. Πιο πίσω ο Μπρίκιτ, πολύ. Ναι, όταν τώρα όμως. Έχω στόπερ Μαλεζάη Βαρέλα, που πάντα είναι ο ένας βασικός του άλλου, δεν έχει δεύτερο, δεν έχουμε δεύτερη ομάδα. Κατάλαβα. Το λες με άλλο τρόπο, ακόμα, το λένε οι παοξίδες, ότι εγώ και κάτι ακόμα να σου πω, και ναι. Κάτι ακόμα να σου πω, ο Μάτος, εγώ δεν τον είδα καθόλου κουρασμένο σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με το ζόρι να κουράζουμε κάποιους παίκτες. Ο Σάχοφ δεν είναι για να παίζει γενικά, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ούτε ο Κάνιας. Μάλιστα ο Κάνιας ήταν για κόκκινη κάρτα γιατί κυνηγάει στο 40 στο πρώτο ημίχρονο, στο 40 λεπτό, πάει και κρεμιέται πάνω από τον άλλο, εντάξει αυτό δεν το κάνεις. Τι να σου πω,
γιατί με το ζόρι κάποιους παίκτες να τους βγάζουμε κουρασμένους. Δηλαδή, εγώ το Μάτος δεν τον είδα να κουράζεται ούτε την Κυριακή ούτε σήμερα. Μάλιστα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Ο Φυσφής είναι ίδιος με τον Ουάρντα. Ο Φυσφής. Ο λευκός Ουάρντα. Στο stand-up με το Χάνικο. Ναι, στο κουίζντο. Stand-up comedy. Όταν θα έρθει Αθήνα. Βγήκαμε. Όταν έρθω Αθήνα. Θα σε πάω στο Τζουβέλα. Στο Τζουβέλα. Τζουβέλα. Ο Τζουβέλα ποιος είναι. Κάνει εκπομπή στο Σέντρα το πρωί και κάνει stand-up με τον Θανάση του Παπαγεωργίου και τον Κώστα του Παπαγεωργίου. Δεν τους ξέρεις. Δεν τους παρακολουθώ. Ταλέντο μεγάλο. Καλημέρα. 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 Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πόσα λεφτά κοστίζει αυτός ο ΠΑΟΚ? Πόσο κάνει? Ναι, δηλαδή ήμουνα σήμερα μέσα. Έβλεπα τους δικούς μας δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους τα πρώτα 20-30 λεπτά. Δηλαδή καμία σχέση όπως μπήκανε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και οι άλλοι δεν κάναν τίποτα. Και εμείς έχουμε τον Καβούρια, δεν έχει να βάλει ένα φράγκο και άλλος δίνει τα λεφτά. Πόσο κάνει αυτός ο ΠΑΟΚ? Ο Καβούριας ποιος είναι? Ο Λαφούζος, ποιος είναι? Θα πάρει λεφτά τώρα από το Survivor, πώς το λένε. Τι θα πάρει? Το Survivor, πώς το λένε. Δεν έχει ανάγκη, αδερφέ. 40 τόσα έδωσε για την άδεια και δεν ξέρει σε εμάς, λέει, οικονομία. Οικονομία, ξεκονομία. Πόσα λεφτά έχει χαλάσει ο Σαββίδης για την ομάδα? 5 χρόνια. Όχι, φέτος, δεν μπορώ να συγκρίσω, φέτος. Αυτούς που είδα σήμερα. Πού να σου πω, πού να, δεν ξέρω. 15-20. 17 εκατομμύρια δεν κάνει, λες. Πόσα? 17-18 εκατομμύρια. 15 με 20, σωστά. Ναι, κάπου εκεί. Τον αρμέγουνε τον άνθρωπο, ρε. Τον αρμέγουνε. Κανονικότατα. Δηλαδή, χαϊβάνι είναι. Το θέμα είναι πόσο είναι, όχι αν είναι. Α, το μέγεθος δηλαδή. Το θεωρείς δεδομένο. Ναι. Μάλιστα. Δεν βλεπόντουσαν. Οι μανατζαρέοι δηλαδή. Ναι. Εκτός και αν είναι θέμα προπονητή, γιατί είχαμε κάνει την κουβέντα για τον Ίβης και τον Ζουνίδη. Σήμερα αποδείχθηκε για μένα ο Ζουνίδης που πριν στον είχα πει πριν κάνα μήνα εκπαιδευόμενο και μου είχες βάλει χέρι σωστά. Τελικά ο άνθρωπος εξηγήθηκε τι έκανε την Κυριακή, φάνηκε. Και έχουμε 8-9 παίκτες. Η δική μας είναι ψόφικη. Ευτυχώς που έχει κενό για να ανεβούμε τούμπα φορτσάτη, γιατί αλλιώς δεν τραβάει η ομάδα. Δεν μου λες, γιατί δεν γέμισε η λεωφόρο? Πάρα πολύ απλό, φίλε μου. Θα σου το πω όπως το είδα εγώ. Όχι μόνο δεν γέμισε, το γήπεδο ήταν εκκλησία καταρχήν. Πολύ φλωριά.
Όχι, 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 καμία σχέση. Ο κόσμος πήγαινε χαλαρά, λες και είναι ένα παιχνίδι Κυριακή, λες και παίζει, ξέρω εγώ, με τον. Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Έλα. Πώς το ερμηνεύεις? Τίποτα, δεν το θεωρούσε. Να σου πω κάτι, μπορεί να ήταν ντέρμπι, μόνο όταν ανέβηκαν και γίνανε κλωτσιές. Δεν το θεωρούσε. Πώς να το. Αυτό το αίσθημα που πήρα εγώ. Δεν ήταν και τόσο φορτσάτη όπως ήταν με Ολυμπιακό, όπως ήταν με άλλα παιχνίδια. Όμως το γεγονός ότι χθες πουληθήκανε 20 και 20-40 χιλιάδες εισιτήρια, βγάλε τα διαρκείας καμιά πόσα για το μπάσκετ, βάλε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, βάλε τα play-offs, ο κόσμος δεν έχει λεφταρά αυτό που λέει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Να το ο γιατρός. Καλημέρα στον κύριο Χιλιτίδη, είναι και ο κύριος Χιλιτίδης. Βεβαίως. Και στο εκλεκτό πάνελ είναι ο συνάδελφος ο κύριος Μπανιώτης, από ό,τι άκουσα. Τώρα ο άλλος ρωτάει το παλικάρι. Καλημέρα. Πάντως ο Σαββίδη ζητάει εξηγήσεις. Συνάδελφε... Ζητάει εξηγήσεις. Να πες τον Γιώργο τον Σαββίδη, ναι. Να του κάνω ένα interview μια ώρα. 60 λεπτά και μετά ένα παλικάρι εκεί. Να του πω εγώ δυο φωνήεντα. Του... Και έχει και καλεσμένο και ένα παλικάρι συμπατριώτη με Αθηναίο ή απλά ζει στην Αθήνα ο παλικάρι, το παλικάρι? Όχι, έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει Αθήνα. Είσαι ο γιατρός ο Παναθηναϊκός? Ναι. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Εγώ. Πολύ δυνάτος. Πάρα πολύ δυνάτος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι μεγάλη εβδομάδα, εγώ πήρα πιο πολύ για να δώσω ευχές στο πάνελ και στους ακροατές για καλή ανάσταση. Παρότι ο κύριος Ραπτόπουλος καμιά φορά το δείχνει ότι είναι άθεος, ενώ δεν είναι άθεος, είναι πολύ ένθεος. Είναι δεν μάλλον χρειάζομαστε οι μάνατζερ τώρα, Χριστούς μου, άνθρωποι, ναι. Να φτάσουμε όχι, να μιλήσουμε με τον Θεό. Δηλαδή, μανατζαρέως δεν είχαμε στην ίδια τη μας ζωή. Θα έχουμε στην κύριε ίδια. Κώστα, κοίταξε, όταν καμιά φορά ξαναφούμε στην εκπομπή και κάνουμε ένα θέμα. Καταρχάς, αν πάρουμε τον ιδρύτη της θρησκείας μας, όπως το λέτε στον κόκκινο το μεσημέρι, καμιά φορά που σου ακούω όταν δεν έχω νοσοκομείο, τη γραμμή την έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή, και αν δεν τον παρομοιάσουμε, αν δεν τον παραδεχτούμε ότι είναι Θεός και ότι είναι απλά ένα ιστορικό πρόσωπο είναι που είναι. Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, ναι. Για μένα φοβερό. Τη γραμμή την έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Πραγματικά. Πραγματικά. Άκου γιατρέ. Ο μοναδικός κομμουνιστής στην πράξη, τον οποίο δεν τον πιστέψαν οι κομμουνιστές και τον κάνανε οι δεξιοί Θεό. Και κάτι καλύτερο θα σου πω. Τα χέρια ακόμα, η επιστήμη. Ακόμα και ο μεγάλος Νίτσε είπε ότι ο μοναδικός χριστιανός ήταν αυτός τελικά που σταυρώθηκε. Και βγάλαν τον Νίτσε. Αφού οι άλλοι είναι μούφα. Έτσι, εκεί έχω την έσταση εγώ. Έβη τον σταυρώσαν τον άνθρωπο. Έβη κορομά στην πλάτη του. Έτσι, δεν κάνει κανένας αυτά που έχει πει. Αλλά το πιστεύουν. Σαν ιστορικό πρόσωπο Χριστός έθιξε κάποια κεκτημένα, έτσι. Τρομερό. Και από αυτά, αν πιστέψουμε τις γραφές ως ιστορικά κείμενα, όπως διακόπτεται και ο κύριος Κόκκινος, αυτούς που πλάκωνε στα κλωτσίδια ο Χριστός στην Ιερά Διάσταση ήταν οι αρχαιοί. Κάτι σαν τον Κόκκινο ήταν αυτούς που πλάκωνε ο Χριστός. Ναι, ναι, ήταν αυτοί που μοιάζανε, ναι. Ήταν και χειροδύναμη, που είχαν κάνει, όπως είπε, ναι. Όπως είπε ο ίδιος, είχαν κάνει τον οίκο του πατρός μου, λέει, Πανδοχείο και Πορνείο. Κατά τη στοιχεία του. Ποιο δεκαβρίζει ο Κόκκινος. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και ο Χριστός από ό,τι ξέρω και έχω διαβάσει δεν είχε ούτε χρυσές τιάρες ούτε λιμουζίνες ούτε σε μέγαρα. Έτσι δεν είναι, μπράβο. Σήμερα πήγαμε στην εκκλησία, σε γαϊδουράκι μπήκε. Από ό,τι λένε οι γραφές. Εμείς πιστεύουμε αυτά που μας έχουν δώσει. Γιατί πιστεύουν έναν άνθρωπο τον οποίο, ας πούμε, δεν κάνει κανείς αυτά που είπε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι υποκρισία είναι. Γιατρέ, λέγε, βοήθεια. Ναι, αυτό το. Αυτό που λένε και καμιά φορά παρεξηγούν οι ημιμαθείς, ότι γυρίζουμε και το άλλο μάγουλο. Όταν χρειάστηκε να νευριάσει ο Χριστός, νευρίασε. Έτσι, με αυτούς που νευρίασε. Δεν νευρίασε φυσικά με τον φτωχό τον άνθρωπο, ούτε με τον ομοφυλόφιλο, ούτε με την πόρνη, ούτε με τον. Με αυτούς τους υποτίθεται παρείες της εποχής. Νευρίασε με αυτά τα λαμόγια που λιμένονται τον κόσμο τότε και συνεχίζουν και σήμερα. Το κλείνω εδώ για να μην παρεξηγηθώ τώρα, έτσι. Για άλλο ο Θεός και άλλο οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη και τα έργα του. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ καλή ανάσταση σε όλους. Επίσης, μια παρατήρηση μόνο, έτσι. Όχι σε ανθρώπους που ακούω τώρα, γιατί το μάθη δεν το είδα. Είδα κάποιες φάσεις, θα το δω αύριο και θα έχω ολοκληρωμένη γνώμη. Απλά επειδή λόγω δουλειάς συχνοτίζομαι με ανθρώπους που υποτίθεται έχουν ποδοσφαιρική άποψη, αλλά και από την εκπομπή σας μερικές φορές που άκουσα τον τελευταίο καιρό, πολύ σωστά ένας κύριος προηγουμένως είπε ότι νόμισαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αυτοί που δεν ξέρουν μπάλα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα του 3-0 της Κυριακής. Έτσι. Και φυσικά και οι δικοί μας οπαδοί την Κυριακή το βράδυ έσπασαν να κατηγορήσουν τον κύριο Ζωνίδη ότι είναι άχρηστος και ότι ντροπιάζει την ομάδα. Ενώ η ομάδα παίζει ακριβώς με 10 παίχτες. Και ο άνθρωπος απλά συντήρησε το υλικό του για το μάτι που τον ενδιαφέρει. Είτε κέρδιζα τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είτε έχανα, η διαφορά στα πλέον ένας βαθμός. Λοιπόν,
Το αφήνω αυτό. Για να κάνω λοιπόν λίγο χαβαλέ και να σας πειράξω εντός εισαγωγικών. Στον κύριο Κόκκινο που το μεσημέρι έδωσε το γνωστικό 0-1 ή 1-1 και σε κάποιους άλλους παοκάκες, θέλω να πω ότι παρότι η Θεσσαλονίκη είναι η μητέρα της Μπουγάτσας, αποδείχθηκε σήμερα ότι και στη Λεωφόρο φτιάχνουμε πολύ νεόστιμη Μπουγάτσα και νηστίσιμη. Μόνο 2-0. Γιατί δεν βάλαμε άλλα 2, θα ήταν αρτήσιμη η Μπουγάτσα και τώρα νηστεύει ο κόσμος. Πιστεύεις ότι το Παναθηναϊκό τον αδικεί? Κώστα, από τις φάσεις που είδα δεν ξέρω, θα δω το ματς, αλλά και τα λεγόμενά σου. Όχι, δεν τον αδικεί τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αδικήσει τον εαυτό του, αν στη διαβάση του μας κατεβεί κατώτερο των περιστάσεων. Επειδή, όπως είπε και ο μεγάλος Όση, η μπάλα αρχίζει από πει, δεν είναι και πολύ απίθανο να δεις ξαφνικά ένα Παναθηναϊκό αγνώριστο και να ανατραπεί το σκορ. Έχω ανατραπεί χειρότερα. Βέβαια, και αλλά μεγαλύτερα σκορ. Μπορεί να δεις και ένα σκορ, όμως που ο Παναθηναϊκός να βάλει ένα γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα το παιχνίδι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Αν κατέβουν φαντάσματα, εγώ είμαι προετοιμασμένος και για μεγάλες ανατροπές. Αν κατέβει μια στοιχειώδος σοβαρή ομάδα, πιστεύω στην πρόκληση. Νομίζω ότι μιλάω λογικά, πέρα από τα οπαδικά γυαλιά. Φυσικά και ικανοποιήθηκα από την νίκη της ομάδος. Απλά θέλω να επισημάνω κάποιους, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπερδεύουν το συνέστημα με την πραγματικότητα. Ναι. Ο κύριος Μπανιώτης, γιατί ξέρω ότι είναι άνθρωπος σοβαρός, και το άλλο του παλικάρι στο στούντιο, και ο κύριος Σιλτίδης, θα περάσουν πολλοί αιώνες ακόμα για να μπορέσει ο μέσος παοκτής να αποκαλεί τον Παναθηναϊκό ομαδούλα και την ΑΕΚ κούλα. Έτσι, αυτό έχω να πω. Δηλαδή ότι καμιά φορά η ύβρις και η αλαζονία από ένα ατυχές γεγονός ή από μια καλή εμφάνιση δεν σημαίνει ότι είσαι τόσο μεγαλύτερη ομάδα από τον αντίπαλό. Και το σημερινό παιχνίδι μου θυμίζει, κύριε Ρατόπουλε, το ανοιγωτάκι με την Τίγρη και με τον Λαγό. Το ξέρετε, έτσι. Βέβαια. Πήγαινε ο Λαγό στα Τιγράκια και έλεγε πού είναι η μαμά σας, πού είναι η μαμά σας. Την Κυριακή μαμά η Τίγρη έλειπε. Είναι όμως Τίγρη στο Λεωφόρο. Αυτά έχω να πω. Καλή ανάσταση σε όλους. Γιατρέ, καλό κουράγιο. Και έχω ξαναπεί και στον αέρα ότι πρέπει να κάνουμε μια συνεργασία τον βελονισμό, γιατί υπάρχουν πολλά μυαλά. Ίσως πάρουμε και Νόμπελ. Μπορεί ο βελονισμός να αποδειχθεί και για. Θα βρεθούμε από κοντά με τον Κώστα, θα το κανονίσουμε. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα και σε επανειδή μετά τις γιορτές. Και Αυδόπουλε, σας περιμένουμε στην Νότια Ελλάδα. Θα κατέβω στη Χαλκίδα κοντά στο φίλο μας, στο Συνόδη εκεί. Το αρνάκι μας, οξύς, ναι, το αρνάκι μας εμάς Βόσκη στην Εύβοια. Τώρα σε περιμένουμε με την οικογένειά σου να κεράσουμε χαμουτζίδικο αρνί και χαμουτζίδικο αγού, όπως λέτε εσείς οι Θεσσαλονίκες. Να είσαι καλά, ναι. Καλημέρα σας, καλές γιορτές στο Επανειδήν. Υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Πάμε επόμενος κύριος, ωραίος ο γιατρός. Πάντας ωραίος. Ωραίος. Και διαβασμένος, ιστορικός. Σοβαρός, σωστός. Ναι, σωστός. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς. Από Νέα Υόρκη τηλεφωνάω. Νέα Υόρκη. Βράδυ. Ναι. Τι ώρα είναι εκεί? Ναι, Νέα Υόρκη. 8 ώρες πριν. Η ώρα είναι 7 παρά 20 το βράδυ. Ζάχαρη με μένει. Για πες. Μόνο. Ναι, θα συμφωνήσω σε όλα ό,τι είπες. Εντάξει, η ομάδα δεν κατέβηκε φέτος σήμερα για να παίξει. Κατέβηκαν μόνοι πανέλες. Αλλά είναι ότι σαν τη ακούω κάθε βράδυ και ακούω αυτό τον ΑΕΚ που παίρνει τηλέφωνο κάθε βράδυ, έχει καταλήξει κουραστικό, ρε παιδί μου. Βγαίνει για να κατηγορήσει μόνο τον ΠΑΟΚ. Ας κοιτάξει την ομάδα του στην ΑΕΚ και θα αφήσει τον ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ. Ξέρεις γιατί το κάνει? Εντάξει. Έχει λόγο που το κάνει. Γιατί. Με ό,τι λόγο και αν έχει. Θα σου πω τον λόγο. Είναι που το. Μικρό μαδούλα. Η προσφόρηση κούλα. Έτσι ξεκίνησε αυτό για να αντιπαρέρχεται τον ΠΑΟΚ. Που λέει την ΑΕΚ κούλα. Κοίταξε να δεις. Κώστα, εγώ είμαι παοξής από εξωτερικό, δεν είμαι σαν τους κάφους στην Ελλάδα. Αυτό το δίνω δίκιο. Για να το θέλεις, είμαι παοξής από εξωτερικό, εντάξει. Κούλα και μούλα και τέτοια αυτά δεν υπάρχει. Είναι ο παδιλίκι, θα δείξει το παδιλίκι σου μέσα στο γήπεδο. Όχι με αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, έχει κουράσει. Εντάξει, κάθε μέρα βγαίνει και κατηγοράει τον ΠΑΟ και το ένα και το άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό πέρα να πω σε αυτόν τον συνοπαδό ότι εντάξει, έχει κουράσει. Ασχολείσαι με την ομάδα σου και α το πάω και είσαι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει πειραματόζωο πλέον. Εγώ αυτό ξέρω από ότι. Ποιο κάνει κουμάντο εκεί μέσα δεν ξέρουμε. Παντός, μακάρι να μα βγει σε καλό φέτος. Αυτό το match. Έστω να πάρουμε. Είναι πώ λέμε ρε παιδί μου. Κόκκινη κίτρινη κάρτα στον Ίβιτς. Αυτό το match. Δηλαδή. Εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, αν αποκλειστεί, θα τεθεί θέμα προπονητή. Πιστεύω. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Εντάξει, ο Ίβης από ό,τι βλέπω έχει κάνει το αποκλειστικό του φέτος. Εγώ αυτό βλέπω, ότι ο Ίβης κάνει το αποκλειστικό του. Δεν αφιβάλλω, έχει δείξει καλά στοιχεία σαν προπονητής, μπορεί να γίνει καλός προπονητής στο μέλλον, αλλά για φέτος έχει κάνει αγωτικό.
Εντάξει, είναι άπειρος, ρε παιδιά. Ναι, δεν λέω. Συμφωνώ ότι είναι άπειρος. Έχει δείξει καλά στοιχεία ότι μπορεί να γίνει ωραίος προπονητής στο μέλλον. Αλλά σαν προπονητής τώρα έχει δείξει ότι είναι κάτι αγωγικό του. Φέτος χάσαμε ένα πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια μας. Με ανύπαρκτο Ολυμπιακό, ανύπαρκτο ΑΕΚ και ανύπαρκτο Παναθηναϊκό. Με την ομάδα που έχει να μην πάει στο πρωτάθλημα, εντάξει. Στη Νέα Υόρκη τι κάνεις? Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Χέστα τα άλλα. Στη Νέα Υόρκη τι κάνεις? Η Νέα Υόρκη καλά είναι. Εδώ δεν είμαστε όπως είναι να δω. Υπάρχει δουλειά, σπίτι, δουλειά. Και εμείς τι κάνουμε? Γράφτηκες στο σύνδεσμο φιλό ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης? Καμιά 70 άτομα εκεί. Όχι. Δεν γράφτηκα και ούτε θέλω να γραφτώ. 71 με σένα. Γιατί δεν γράφτηκες? Δεν είναι όπως ήταν παλιά, Κώστα. Δεν είναι. Δηλαδή, πριν, τώρα να σου πω την αλήθεια, πριν ανοίξει πάλι ο σύνδεσμος, ο σύνδεσμος είχε κλείσει. Πήγα να τρέξω εγώ τα νήματα, να το ξανανοίξω εγώ το σύνδεσμο, αλλά επειδή υπήρχε ο παλιός τα χαρτιά, έπρεπε να βρω τους παλιούς που είχαν τα χαρτιά, να τα καταργήσω εκείνα, να ξανακαταθέσω καινούργια χαρτιά στην πολιτεία μέσα. Βρήκα κάποια άτομα, τους λέω αυτό και αυτό. Α, λέει, εγώ δεν ξέρω, α, το ένα το άλλο. Και τώρα που ήρθε ο Ιβάν επάνω, πήγες να τον βρεις? Δεν πήγα πουθενά. Στην παρέλαση δεν πήγες? Στη δουλειά ήμουνα. Δεν μπορούσα. Ήθελα να πάω, αλλά δεν μπορούσα. Στη δουλειά ήμουνα. Γιατί ρε, ωραία θα ήταν. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε να δουλέψω. Είναι ότι δεν είμαστε όπως. Δηλαδή, μία μέρα δεν αισθάνομαι καλά. Παίρνω τηλέφωνο. Α, δεν μπορώ να το ξέρεις όλα. Δεν έχει εκεί ο Τσουμάκας να διορίζει τέτοια πράγματα? Ποιος? Εκεί διορισμού στο δημόσιο δεν έχει στη Νέα Υόρκη? Πώς δεν έχει? Έχει, εντάξει. Εγώ δουλεύω σε σχολείο. Σε ιδιωτικό σχολείο. Σε ιδιωτικό δουλεύεις? Ναι. Καθηγητής? Όχι, όχι. Γυαλίζω τα πατώματά τους με τα μηχανήματα. Α, πατώματες. Τράμπι Κλίντον. Τραμπ ή Κλίντον? Ομπάμα. Τραμπ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή. Αργός. Πάω ξύς. Πατώματα. Κουράστηκε από Νέα Υόρκη. Ναι. Κουράστηκε στη Νέα Υόρκη μέχρι να δει η φωνή του. Καλημέρα. Ωραίος. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Την παλεύουμε. Όχι. Περιμένουμε να περάσει το Πάσχα. Μια χαρά, ωραία. Okay, πάω και είμαι. Αλλά σήμερα γύρι παιδί λόγω δουλειάς. Βράδυ δουλεύεις? Δουλεύω μέχρι από το πρωί σχεδόν μέχρι τις 9 η ώρα, παλικάρι. Άρα αποκλείεται να πάθεις ψυχολογικό. Δεν ξέρω, δεν τα δω τα μάτια γενικώ σήμερα. Δεν μόνο την πάγει με τη Ρεάλ. Ωραίος. Και θα πω και στο τέλος και αυτό για μια κουβέντα. Ούτε πρόκειται να σε βαρεθεί η γυναίκα σου, γιατί... άμα δουλεύεις 12 okay. ώρες. Ζάχαρη είσαι. Λέγε. Δεν είμαι παντρεμένος, ρε μεγάλο. Ορθέ, τι είπες? Δεν είμαι παντρεμένος. Δεν είσαι παντρεμένος? Μάλιστα. Όχι, ρε, τότε πρέπει να δουλεύεις λίγο λιγότερο. Καλά, εντάξει. Μίξα μου πολλά παλικάρια σήμερα, λόγω και δουλειά σου. Ναι. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση, μου πάω τους ρεμπέζους, μου χάσαμε τον Παναθηναϊκό και στην ακούρεφεκά μου. Αλλά επειδή πολλοί φίλοι μου είναι αραιανοί, ναι. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, σήμερα ήταν όλοι, πώς το λένε, αν πιάσει από τη μύτη θα σκάσουν. Ναι. Θα σκάσουν γιατί? Για φορές μιλάμε. Γιατί θα σκάσουν? Τι. Πολύ σκασμένοι ήταν σήμερα. Από τη χαρά τους? Λόγω που ήρθε το ματς στη Λαμία. Δεν ξέρω τι περίμενα. Εντάξει, ο ένας βέβαια είναι και παλιός και σουπεράς και με έχει μην μερικά πράγματα. Χοντρός είναι. Άσε τώρα τι ήταν. Εγώ μιλάω γενικώς λίγο, τώρα λίγο να μιλήσω χαβάλε να κάνω. Σουπεράς παλιός ήτανε? Παλιός. Ναι, πόσο χρόνο είναι ρε παιδί μου? Άμα είσαι 46 χρόνια μεγάλος, παλιός ή μικρός? Μην το λυπάσαι αυτό το σουπερά. Να λυπάσαι αυτός που είναι 25 χρονών. Δεν λυπάμαι κανένα, δεν με ενδιαφέρει με το παιδί. 45 σουπερά μην τον κλαις. Κοπάρα το και καμιά στον κόλο. Απαλά, απαλά. Τους 25άριδες να λυπάσαι, τους σουπεράδες. Ιδίως ο ένας μου είπε ότι σήμερα δεν έχει τελειώσει. Με τι περισσότερο, δεν χάσαμε. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα αγώνα. Χάσαμε. Τι εννοείς, η νίκη στη Λαμία. Λέω, δεν χάσατε, δεν λέω. Νίκη στη Λαμία. Νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος για να οικονομήσω τις αλτίδες είναι ο Ιούλιος. Το όλα μπαουτάρι. Ποιος πέφτει, ποιος ανεβαίνει. Η αδειοδότηση.
Ο Γενικός Γραμματέας έβγαλε είδηση. Θα τρέχει ο Ίδρωτας από εδώ και ο Άρης ακόμα θα περιμένει να φάγαμε... ναι. Πάλι καρφάγαμε και εμείς μπουκλουμές σήμερα. Αλλά αυτοί τόσους σκασμένους αρεανούς σήμερα είδα. Και βέβαια ο χοντρός μπουκλουμές, αυτοί νομίζουν, δεν ξέρω, θα... Κάτσε να πάρεις το διακοφτό που φέρουν καμιά ισοπαλία αύριο στον πόγο. Είναι τουρκιστής, εκεί αυτοί, τέλος πάντων, φεύγω από εκεί. Ναι. Σήμερα νομίζουν ότι αυτοί τέλειωσαν, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβούν. Τόσο σκασμένοι ήταν. Μπάγιο Ρεάλ, γρήγορα δύο λόγια. Ναι. Και αυτό το μάτι τώρα. Το πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο ήταν μέρα με τη νύχτα. Mm. Δηλαδή μια μπάγιο προς το πρώτο ημίχρονο έλεγε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ομάδα να τη γλιτώσει η κούπα. Στο δεύτερο ημίχρονο, εσύ και εσύ που σ' ακούς συχνά πυκνά και ξέρεις από μπάλα, τι πράγματα είναι αυτά. Λες και έβλεπες Παρσεραϊκός, ξέρω εγώ τι να πω. Η διαφορά που έβγαλαν οι δύο ομάδες μετά τον γκολ της Ρεάλ ήταν απίστευτη. Εγώ πραγματικά δεν τον περιμένω, γιατί εγώ είμαι περισσότερο Μπάγερ παρά Ρεάλ. Γουστάρω την Μπάγερ γενικότερα. Δεν το περίμενα από την Bayern να έχει τέτοια κατάρρευση ηθική και αγωνιστική μετά τον γκολ της Real. Θες να πεις ότι δεν επηρέασε. Ένα πράγμα μόνο. Του Λεβαντόφσκι δεν επηρέασε, λες. Αλλού ήταν το πρόβλημα. Τι άλλη ήθελα να πω εσείς. Ποιος Λεβαντόφσκι και τι έχει. Γιατί... έβαλε το Μίλλερ, εντάξει, εκεί. Αλλού το αποδίδω, ίσως, και γιατί ψάχνω δικαιολογίες τώρα, ξέρεις, έτσι. Ότι η Bayern δεν έχει την προσωπικότητα, την αγωνιστική προσωπικότητα που θα την κρατήσει στα δύσκολα. Ποια προσωπικότητα έχει η Μπάγερ? Το Λαμπ? Τίποτα. 1,60 είναι. 1,50. Ποιον? Ο Ριμπερί, γκομενάκια τραβάει. Ποιος? Ο Ρόμπεν, χεράκιας. Ποια προσωπικότητα να την κρατούσε την Μπάγερ σε αυτή τη λέλοπα της Ρεάλ? Τη βλέπω τη Ρεάλ με τις καλύτερες προσωπικότητες. Δηλαδή, φίλε, άκου, μην το κουράζει, άκου να δεις. Έκανε το ένα γκολ η Μπάγερ. Άκουδα. Ναι, οκ, το είδαμε όλοι. Και κατόρθωσε να φάει γκολ σε ανοιχτούς χώρους. Άμα δώσεις. Το πρώτο δεν το φάγε. Το φάγε σε κλειστό ο Νόιερ που με τον λένε όλοι ο παιχταράς κουνελοπνίχτης ήταν στο δεύτερο. Δεν φταίει. Στο δεύτερο? Γιατί φταίει. Γιατί τα χεράκια του το έφυγε. Κοντά ήταν. Κοντά. Τι κοντά, ρε μεγάλο. Τώρα κάνουμε κριτική τον καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου. Έπιασε και το άλλο κατά ένα χέρι. Έλα, εντάξει, το βλέπουμε. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλό. Το δεύτερο το έπιασε. Εντάξει, οκ, αυτό το πει και ο Σπίκερ. Δεν έχει σημασία αυτό. Εμένα μου διαφέρει. Ποιο Σπίκερ μόνο, ο Τυρακόπουλο Σπίκερ είναι. Άσε με. Όχι, ο Τυρακόπουλο, δεν ακούω τον Τυρακόπουλο εγώ. Εμένα μου διαφέρει που η Bayern δεν είχε την προσωπικότητα να σταματήσει την κατηφόρα τη στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε του παίκτε με προσωπικότητα. Καλή δουλεμένη ομάδα, έτσι και τέτοια. Έπεσε και με 10 παίκτε. Διαφορά είναι εφραυστή. Σε αντίθεση με το Ρεάλ. Φουλάκια, παιδιά, καλό βράδυ. Yeah. Εμένα ο Μίλλερ δεν μ' άρεσε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να κάνει μια μαγιά, να βάλει ένα χαφ ακόμα, να πετάξει έξω το Μίλλερ και να παίξει με 3-5-2 ή 4-4-2 σε αμυντικογενές ρόμβο με Ριμπερί, Ρόμπεν, δύο εχμές και να το χτυπήσει στην κόντρα. Εντάξει, αυτά για τον Αντζελότη είναι ρισκαδόρικα, δεν τα θέλει. Έφαγε και τον γκολ σε νεκρό χρόνο εκεί στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο αρχές. Τέλος πάντων. Τι λέει, μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε. Καλημέρα, Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος Παοξής από Θέρμη. Καλώς το να. Τι κάνουμε. Έλα. Πες μου κάτι, θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είμαι αισιόδοξο για τη ρεβάνς. Γιατί μπορεί να πιέσει κανένα ουίσκι καλασμένο χωρίς μπίλια, να πούμε. Κοίτα, όχι ουίσκι ήπια, αλλά έχει μπίλια. Α, εντάξει, τότε δικαιολογήσω. Ναι, έξω ήμουνα. Αλλά όχι σοβαρά, γιατί είμαι αισιόδοξο. Μπορεί από τη δεν ξέρω. Τι ζώδιο είμαι είσαι. Έλα. Τι ζώδιο είσαι. Σκορπιός. Παντρεμένος είσαι. Όχι ρε εσύ, μικρός είμαι. Με τη μάνα μένεις, τον πατέρα. Με γονείς μένω, εντάξει. Πηδάς στο αμάξι. Ναι. Βλέπεις τη ζωή. Μπράβο. Και όχι στο σπίτι το κάνω. Εντάξει, καλά. Έχεις τη ζωή από την εύθυμη πλευρά, την καλή. Είσαι ακόμα... Ρε εσύ. Άμα δεις ηλιοβασίλεμα μπορεί να ερωτευτείς. Εντάξει. Καλά κάνεις. Εντάξει. Ρε εσύ, γιατί αμφιβάλλεις ρε εσύ, δεν μπορώ να γυρίσω το ματάκι. Όλα τα μας γυρίζουν. Και τη Μπαρτσελόνα γυρίζει και όλα γυρίζουν. Και τη Μπάγκερ μπορεί να γυρίσει. Ναι. Το 3-0 θα γυρνούσε, Κωστή, το 2-0 γυρνάει. Δεν έχεις καταρχήν τη φόρμα να γυρίσει ένα μάτς χωρίς να φας ένα γκολ.
Ναι. Δηλαδή εσύ λες τώρα τέμα πάνω θα γυρίσω, θα το πάω το γκολ. Εσύ το πιθανότερο είναι να κάνεις αυτό που έκανες στο πρώτο ημίχρονο με πιο έντονο τρόπο, να φουλάρεις, να πρεσάρεις, να κάνεις, να φωνάζει τούμπα κτλ. Αν βάλεις το πρώτο 20 λεπτό ένα γκολ, παλεύεται. Εάν δεν βάλεις, μπορεί να βάλεις και 3-1 και 3-0. Με τη διαχείριση δυνάμεων. Ναι. Δηλαδή, όλο το μάτς στο Ισιτούμπα είναι το 20 λεπτό του γηπεδούχου, το πάμε παιδιά, παλικάρια, μακεδονομάχοι, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, να τους κάνουμε ένα γκολ στο 20 λεπτό, μπουνιές, κλωτσιές, να παίξει πάρει ο Σιδηρόπουλος, να δώσει κι ένα περίεργο, να μην δώσει κανένα πέρα. Πώς τον είδες? Πες μου λίγο, πώς τον είδες, Σιδηρόπουλο? Ο Γιωργάκης άμα έπαιζε διαιτητής, το ίδιο θα έπαιζε. Εσύ, παοξής, εγώ δεν το έτρωγα, δεν το έφαγα το παραμύθι και από εσάς γενικά, αλλά αυτό το Σιδηρόπουλος παοξής, ούτε καν. Δηλαδή, και ούτε καν, φίλε, δεν δίνει δυο μπέλαν στο Παναθηναϊκό, στις κάρτες είναι εντάξει, τα φάουλ τα έχει δώσει όλα. Τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, τι να σε κάνει ρε πτώμα, χάλια μου, δεν μου λες, το τελικά δεν γέμισε το κέντρο όπως λέγαμε. Κακός δεν το έκανε, εμείς συμβουλέψαμε. Δηλαδή, τι μπορώ να καταλάβω, σε αυτό το μάτς βρήκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός δηλαδή, ξέρεις τι έκανε, ρε. Ναι, αυτός έπαθε έπαρση μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό και παίζει ένα στυλ παιχνιδιού με μια τέτοια διάταξη και ένα τέτοιο μείγμα παιχτών, θα ρίξει και έπαιζε με τον Πλατανιά στην Τούμπα και πάει τον καθαρίσει από το πρώτο παιχνίδι. Αυτό δηλαδή, έκανε. Εσύ τώρα τι λες, ότι είναι τόσο χάς. Δηλαδή τέτοια έπαρση τον έπιασε σε αυτό το μάτς. Είχε έπαρση, πίστεψε στην ομάδα του παραπάνω από ό,τι μπορούσε να την πιστέψει. Μια ομάδα με άριστα το 10 στο 6, αυτός νόμιζε ότι είχε το 9. Αυτός πήγε με σούπερ μυραφιόρι το 80 να πάει να περάσει στα στροφή των τεμπών την Mercedes που είναι με τρεις ρόδες, παίρνει στροφή. Κατάλαβες, έτσι έκανε αυτός. Ρε Κωστή, όμως και τα κόλ που φάγαμε, εντάξει, στραβά η κόντρα της κόντρας έγινε, τι... Γιατί αυτά που δεν φάγατε, δηλαδή, τι ήταν? Καλά, εντάξει, να είναι καλά και ο Γλύκος, να λέμε και τον Παναγιώτη. Ο Γλύκος, ο Εμποκού που είναι μαύρος, ή αδειό. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, ελπίζω ο κόσμος, τι να πω, αυτό που λέμε, στο πρώτο 20 λεπτό να μπει κανένα γκολ, γιατί μας βλέπω μετά δύσκολα. Άμα δεν το βάλεις τον γκολ στο 20 λεπτό, εγώ λέω θα το βάλεις και θα δούμε δερμάρα. Αλλά ναι, και να το βάλεις, πάλι μπορεί να ανοιχτείς πίσω, γιατί η διαχείριση των δυνάμεων, φίλε, δυστυχώς γέρνει υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο χρόνος τα κυλάει υπέρ του Παναθηναϊκού, δυστυχώς. Ναι. Εντάξει, έγινε. Okay. Άντε, καλημέρα. Όλα τα μας γυρίζουνε. Και δεν ξέρω τι Παναθηναϊκό θα δω στην Τούμπα. Και δεν ξέρω τι διαιτητή θα έχω. Αν έχω τον Μπρίγιοβιτς, λιχμή. Δεν ξέρω. Αν ορκιστούν στον Παΐσι ότι θα πέσουν υπερβολμών και αιστείων, δεν ξέρω. Κωστή, νομίζω το σημερινό στοίχημα στο ποδόσφαιρο παίζει πάρα πολύ με τη διαχείριση των δυνάμεων. Αυτά τα 15 λεπτά, 20 λεπτά που παίζουν οι ομάδες, που πρεσάρουν, που προσπαθούν να κάνουν το 1-0, να κυριαρχήσουν στο παιχνίδι. Και στη συνέχεια να μπορέσουν να οπισθοχωρήσουν, αλλά να μην φαίνονται. Είναι κοουτσάρισμα με καλό και να γνωρίζει τι έχει εσύ και τι έχει και ο αντίπαλο. Τελευταίο για σήμερα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, είστε ο τελευταίος για σήμερα. Α, μάλιστα, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι πολύ κρίμα ρε παιδιά, που, καθώς ακούω να βγάζουν γλώσσα Παναθηναϊκοί εξίδες και δικαιολογημένα, έτσι. Τους δίνεις δικαιώματα. Ε? Τους δίνεις δικαιώματα. Τους δίνεις δικαιώματα από έναν τόσο κακό προπονητή, να τους αδίνουν αυτό το δικαίωμα να βγάζουν γλώσσα. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι πολύ μικρότερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μικρότερες από ποια? Εάν ο ΠΑΟΚ είχε ένα φυσιολογικό προπονητή. Αν προσέξετε το μάτσο, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Δεν ήταν καλός. Πάρα πολύ κακός. Πολύ μικρή ομάδα. Ο διαιτητής ήταν συμφωνώ μαζί στο ραπ. Πολύ υπέρ μας. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτονικός. Πολύ υπέρ του ΠΑΟΚ. Μέτριος αντίπαλος. Γήπεδο, κολέγιο. Διαιτητής, πολύ καλός. Ναι. Τόσο κακό προπονητή και είμαι διπλά σκληρός μαζί του. Για ποιο λόγο? Όχι μόνο γιατί η ομάδα χάνει και μας απαξιώνει στα μάτια του καθενός και βγάζει γλώσσα. Γιατί έχει καταστρέψει και την περιουσία του ΠΑΟΚ. Έχει καταστρέψει Χαρίση, έχει καταστρέψει Χατζησαΐα,
έχει καταστρέψει Τζαβέλα, έχει χιλιαδιό. Δηλαδή δεν έχουν μόνο προβλήματα αγωνιστικά, έχουν και περιουσιακά. Όσο για τον Σαββίδη που εσύ το δικαιολογείς, είναι δυνατόν να ρίξεις εκατομμύρια και να έχεις ένα προπονητή που δεν είναι προπονητής. Όταν έχω δει Παπαθανασάκη, όταν έχω δει αυτό τον Άρη, όταν έχω δει να πούμε, τι να σου πω σε αυτή την πόλη, τι να κάνω ρε φίλε, αυτό το Σαββίδη έχω, τι να κάνω δηλαδή. Όχι, μια χαρά, πρόσεξε κάτι, δεν ο άνθρωπος τουλάχιστον. Είναι υπεύθυνος, εγώ είμαι πολύ σκληρός τον Ήβιτς, αλλά τον Ήβιτς τον έβαλε ο Σαββίδης και πρόσεξε τώρα τι γίνεται εδώ. Μιλάμε για που έχει ρίξει πολλά εκατομμύρια, εκεί που έπρεπε να ρίξει δύο δεκάρες παραπάνω να πάρει στο σοβαρό προπονητή. Όσα λεφτά και να ρίξεις, άμα πάρεις αστείο προπονητή, ομάδα δεν φτιάχνεις. Αυτό δεν το είπε κάποιος. Θα δούμε, πάντως υπάρχει θέμα προπονητή. Υπάρχει. Τεράστιο, τεράστιο. Ζήτησε εξηγήσεις ο Κοντός και θα δούμε. Θα δούμε. Ευχαριστώ, αυτά. Καλό βράδυ. Καλή. Πώς σας φάνηκε η εκπομπή, καλό ο Μπανιώτης, είναι εδώ φίλος χρόνια. Βγαίνουμε και τρώμε και στο εστιατόριο μαζί, κάνουμε τους bon vivere, έγινε. Πάμε σε καλά εστιατόρια. Σήμερα στείλαμε και έναν παοξί εκεί στον Καρατζαφέρη, φίλο μας επιχειρηματία, εστιατόρα. Παοξί ρε παιδί μου, λέει, είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα. Αυτός είχε πολύ καλά εστιατόρια. Είχε εστιατόρια και στην Αθήνα.